Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Πάνο. και, πάει, και πάει έτσι βλάχ. το, το LLM βλάχ κάνει predict Καλή φορά το... λοιπόν, έχουμε σήμερα πάλι επαιδιακό επεισόδιο με, τον Πάνο, αν και έχουμε κάνει μια μικρή μαλακία. Ναι. Έχουμε 420 ok, αλλά τι κάναμε λάθο Πάνο. Ήδη υποστάρατε το επεισόδιο 20 τη σεζόν 4 με άλλον ναι. Υπήκερο. Οπότε στην παραγωγή memes κόβαστε. Ναι. Κοβόμαστε. Τίποτα. Ο παράδειγμα. Από τον πάνω όχι. <laughs> <laughs> είμαι λοιπόν... εκτός... λυπάμαι, είμαι εκτός. Ναι. Κλείνει <laughs> 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 και φεύγει, ξέρεις, δεν έχει καν τέτοιο. Ναι, ναι. Ε, δεν συνεχίζει καν. Λοιπόν, ε, για να το πιάσουμε, εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή. Θες να μας πει λίγα πράγματα για σένα, για το τι κάνεις κλπ. Ναι, αν δεν κάποιους... έχετε βαρεθεί να με ακούτε τόσο καιρό εδώ. Ε, είμαι ο Πάνος Παπαδόπουλος. Είμαι partner uh, στη Marathon Venture Capital, είμαστε ένα fund 70 εκατομμυρίων πλέον, δηλαδή το πρώτο μας ήταν γύρω στα 30, οπότε συνολικά έχουμε αντιλήσει 100 εκατομμύρια επενδυτέ, τα οποία έχουν επενδυθεί. Στο πρώτο fund έχουμε κάνει 10 επενδύσεις, εκ των οποίων οι εταιρείε μα σήκωσαν των... μετά από μας 200 εκατομμύρια, οπότε έχει πάει πολύ καλά αυτό πολύ και υπέροχο. έχουμε ήδη διάφορες εξαγορές. Μέχρι στιγμή έγινε αυτή, τη Σογμέντα, <laughs> από την CNH Industrial για 110 εκατομμύρια και θα μιλήσουμε αρκετά για αυτήν. Πιο πριν είχαμε δει τη, ένα τεράστιο φαν την Carlisle να παίρνει στο Hack the Box, αλλά εμεί βγήκαμε γιατί πήραμε μια χαρά λεφτά και τα δώσαμε πίσω. Τέλεια. Ε, και είχαμε τη Lens πιο παλιά που, την, που είχε πάει στη Σελώνη. Και τώρα επενδύουμε το Fan 2. Είμαστε αρκετά νωρί σχετικά. Κάνουμε λίγο έτσι πιο hardcore επενδύσει πλέον. Έχουμε κάνει mm -hmm. την αμυντική όπω τη Lambda. Πρόσφατα ανακοινώσαμε το Velos Rotors, που είναι ένα ηλεκτρικό ελικόπτερο που φτιάχνει στο ξυλό uh, Of all places. Ε, οπότε, αυτά είναι ολίγε. Και ναι, ήμουν και εγώ κάποτε engineer, οπότε έχω και τι δικέ μου απόψει για διάφορα θέματα. Ε, και γράφω έτσι πολύ σπάνια χαζομάρε, δηλαδή λίγη Python, λίγο JavaScript. Σίγουρα yeah. οποιοδήποτε λέμε ξεπερνάει. Να, yeah. <laughs> Εγώ πάντω έχω να δηλώσω ότι έχει κάνει. Έχει μανία τώρα και βάζει SQL στο browser για να κάνει ρηπορτάκι, νομίζω ah, Ναι, 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 ναι. <laughs> κάνουμε και διάφορα ρηπορτάκια τσαχώμπι. <laughs> <laughs> ε, ναι. ναι. Οπότε αν πάτε στο site μας στην κατηγορία resources μπορείτε να βρείτε links σε διάφορα reports που κάνουμε όπως είναι η μελέτη για τους μισθούς tech, στις tech εταιρείε κυρίως τις μικρότερες στην Ελλάδα ή τα πόσα χρήματα μαζεύουν οι startups που από Έλληνες ιδρυτές είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι εκτός. Mm -hmm. ε, και εκεί ναι, το stack πλέον είναι Next.js, ε, SQLite in the browser και γενικά SQLite δεν είμαι αυτής της πλέον ε, ότι το πιο πολλά έχω... cool applications είναι overkill να έχει κάτι παραπάνω από, από αυτό. Είναι, εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι γίνεται περίεργη η SQLite όταν ε, έχεις έχει πάρα πολλού χρήστε οι οποίοι αρχίζουν και έρχονται. Που μετά θε κάποιο engineering τύπου fly.io από κάτω. Έχει. Τι. Πάρα πολλού χρήστε. Όχι, δεν είπα εγώ. <συλίξε> <δεν είπα αγώδη. συλίξε> Περίμενε. Εμ, προσωπικά έχω φτιάξει ένα εργαλείο <συλίξε> που χρησιμοποιούν στην εταιρεία του η δική μου, το οποίο είναι SQLite. Δηλαδή, <συλίξε> και είναι web εφαρμογή, ο για, είναι από SQLite. Για τα πιο πολλά πράγματα, για τι πιο πολλέ χρήσει software, SQLite is more than enough. <συλίξε> ναι. ναι, τώρα υπάρχουν διάφορα tuning που γίνονται και δεν υπάρχει το FlyEye. Το Fly.io κάνει το SQL Stream. Υπάρχει SQL νομίζω, οι οποίε χρησιμοποιούν αυτό το WAL. Ναι, ναι, ναι. ναι, Την ουρά για να γράφει πρώτο και κάνω κάποια ρεπλική. Καμιά φορά γράφει και περισσότερο κώδικα για να κάνει αυτό το. Ναι. Να το κάνει σωστά, οπότε σε παίρνει mm -hmm. λίγο διάολο. Αλλά το να έχει αυτή την απλότητα και την ταχύτητα που σου δίνει, αλλά και το μικρότερο attack surface. Είναι ένα λιγότερο service, έτσι. Λιγότερο ναι, ναι. Είναι σε ένα δίκτυο. Σωστά. Ε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι να πετάξει στο αρχείο σε κάποιον άλλον, πάρ το κάνει αναλύτηξη, οτιδήποτε άλλο θε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και αντίστοιχα στο ενδιαφέρον. warehousing, το πιο ενδιαφέρον project για μένα στην κατηγορία των μεγάλων δεδομένων είναι η DuckDB. Το δει. Η DACTB κάνει στην ουσία κάνει SQLite για Analytics. Uh, τρέχει single process στον υπολογιστή σου uh, okay. και μπορεί να λύει 100 GB δεδομένων σε uh, sub-second. Uh, με πολύ expressive SQL, να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Okay. Και αυτό που λέει ο, ο δημιουργό τη ήταν από τους του δημιουργού και τον BigQuery. Okay. Οπότε κάτι ξέρει από μεγάλα δεδομένα. Και τι λέει ο τύπο. Εντάξει, τι έχει το BigQuery <laughs> τώρα <το> μέσα. <laughs> είναι, το θέμα είναι ποιο το χρειάζεται. Δηλαδή, yeah. πόσε εταιρείε έχουν ένα warehouse πάνω από 100 GB. Το 2012-2013 100 GB στον, στο δίσκο σου που ίσω να μην ήταν και SSD δεν γινόταν με τίποτα. Yeah. Σε ένα μοντέρνο Mac ε, το κάνεις για πλάκα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις crunch 100 GB σε ένα Mac πλέον, σε ένα MacBook Air, <laughs> σε yeah. sub-second. Ε, δεν χρειάζεσαι σε τίποτα από όλα αυτά. Και ειδικά μέσα ανάλυση που συνέχεια βαράζει διαφορετικά queries για να βρεις. την. Τι, τι έλεγε αυτό του Μπριγκούρτ. Ε, ε, αυτό έλεγε καταρχήν ότι πολύ λίγε εταιρείε έχουν warehouse πάνω από ένα 100 GB. Ακόμα και στον BigQuery μεγάλοι πελάτες ήταν κάποιοι που έχουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και νομίζω ότι μια καραμέλα που φάγανε οι engineers είναι ότι οι μεγάλε εταιρείε βγάλανε τα δικά του προβλήματα, το δικό του orchestration, κυβερνητέ καλή ώρα, τα δικά του warehouses, τα δικά του προβλήματα σε βάση δεδομένων, στου άλλου και πουλήσαν δικιά του πολυπλοκότητα σε όλου του άλλου, χωρί να τα χρειάζονται όμω. Mm. Και μετά πέρανε και τσάμπα χέρια για να κάνουν το open source που είχαν φτιάξει λίγο καλύτερο κλπ. Και έγινε εξαγωγή πολυπλοκότητα. Ναι. Το οποίο κάποιο το έβλεπε και για ωραία υποπλοκότητα. Τη λύσουμε. Α πάνω να σε αυτήν την εταιρεία τώρα που μου δίνει να δουλεύω σε open source πάει το Airbnb και να κάνει το δικό του BI. Κάτσε mm -hmm. ρε παιδιά, σπίτια πουλάτε τώρα. την BI, α πούμε. Παγοράστε ένα tablet. Mm -hmm. Αλλά αυτό το λειτουργούσε σαν marketing στην ουσία. Και όταν είναι όλα τα λεφτά, είναι διαθέσιμα από τα OVCs. Στο χρηματιστήριο η μετοχή πετάει. Και υπάρχουν τόσε λεφτά να σκορπίσει. Όλα αυτά γινόντουσαν στην ουσία ε, chiefdoms. Κάποιοι να απλά να έχουν κάτι να ασχολούνται που του είναι ενδιαφέρον, να λειτουργήσει σαν employer branding, οτιδήποτε άλλο κλπ. Όλα αυτά τα, mm. τα λέμε zero. Ναι, yeah, okay. Zero interest rate phenomenon. Okay. Δηλαδή, όταν είχαμε 15 χρόνια το κόστο του χρήματο να είναι 0, τι θα πει κόστο του χρήματο 0, είναι ότι αν δανειζόσουν, δεν έπρεπε να πληρώσει πίσω το κεφάλαιο που έχει πάρει. Αν έπαιρνε 100 ευρώ, να δώσει πίσω 100,1. Ναι, ναι, Οπότε στην ουσία αυτό το λέμε τσάμπα χρήμα. Yeah. Οπότε οι επενδυτέ ψάχναν μετά πολύ μεγαλύτερο ρίσκο. Τι κάνει, ναι. ένα καινούργιο L1 που είναι στο Ethereum, αλλά έχει ένα σκυλάκι για σύμβολο. Πάρε όλα τα όλα τα λεφτά υπάρχουν. Ναι, Εσύ ναι, τι ναι. κάνει, κάνω το ίδιο, αλλά για σκυλάκι είναι κουτάβι. Πάρε όλα τα λεφτά που υπάρχουν. Οπότε υπήρχε αυτή η τρέλα να υπάρχουν όλα αυτά τα risk assets, είτε λέγονται σαν crypto, είτε λέγονται σαν VC funding, είτε λέγονται σαν εταιρείε που κάναν λίγο πολύ τέτοια πράγματα, 10 εταιρείε να κυνηγάνε να κάνουν το επόμενο iteration yeah. του queuing, α πούμε. NFTs. Υπήρχε μια τρέλα, δηλαδή και εγώ ίδιο δεν εκτιμούσα το χρήμα. Ενώ μπορεί το 2021 να ήταν όλα στο θέο, Λέγα στο δικό μου προσωπικό πορτοφόλι, έλα μου, τώρα θα πάει κι άλλο τώρα και εντάξει, τι είναι αυτά τα λεφτά που βγάλαμε. Μπορεί να βγάλει άλλα Και τώρα που ανέβηκαν τα επιτόκια και έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε ποια είναι η τιμή των πραγμάτων, βλέπει ότι όλα αυτά αλλάζουν λιγάκι. Έτσι, οπότε τώρα, μήπω χρειάζομαι να δίνω αυτά τα εκατοντάδε χιλιάδε στη Snowflake, ή μήπω τελικά μπορούμε και με το λαπτοπάκι μα να κάνουμε τη δουλειά μα. Ε, οπότε τώρα βλέπουμε να μαζεύονται πάρα πολλά πράγματα. Είτε αυτό είναι δημιουργία πανομοιότυπων project, πανομοιότυπων εταιριών, κρύπτο, τα οποία οι πραγματικοί του χρήστε τελικά έχουμε δει ότι στο δυτικό κόσμο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Χωρί yeah. Χωρίς αυτό να μην σημαίνει ότι σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Αίγυπτος, η Τουρκία που υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα θέματα οικονομικής ελευθερίας και ανασφάλεια στο νόμισμα ότι εκεί ίσως δεν υπάρχουν πραγματικά περιπτώσεις που οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν κρύπτος για να επιβιώσουν. Έτσι. Εμείς στον δικό κόσμο το είχαμε μόνο για Καζίνο. Oh. Γιατί στο oh. καζίνο. Να <laughs> πάρω <laughs> bitcoin, να αγοράσω σύμπα mm -hmm. να το πουλήσω, να πάρω bitcoin και να το κάνω γύρω γύρω γύρω. Μα νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό το να πει ότι έχω κάτι το οποίο είναι ένα, ένα μέσο συναλλαγή και διαφορετικό κάτι ναι, το το που είναι επενδυτικό asset. Δηλαδή, αν... Ναι, είμαστε στο speculative asset, θα δούμε. Τώρα γενικά θα χρειαστεί να έχουμε ένα καλύτερο οικονομικό σύστημα που μπορεί να δει όντω ποιο έχει τα asset, αν υπάρχουν, πώ θα μεταφέρω κλπ. Φέτο θα έχουμε ένα μεγάλη αλλαγή το οποίο θα πειράσει, πιστεύω, τουλάχιστον αρκετά use case όπω τα λέγαμε στην Αμερική. Θα βγάλω το FED, Fed Now, το οποίο θα είναι ότι θα μπορεί να στέλνει εντό του συστήματο δολαρίου πληρωμέ real time 24-7. Οκ. Okay. Uh... σαν το Iris, α πούμε, θα είναι κάπως αυτό. Σαν το Iris, υπάρχει το SEPA2 στην Ευρώπη, υπάρχουν διάφορα πράγματα, mm. δεν τα κάνω implement, γιατί θέλω να κρατάνε τα λεφτά σου λίγο παραπάνω, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Οπότε οι πληρωμέ θα γίνουν λίγο πιο real time, αλλά προφανώ πάντα με το μάτι του Σάουρον από πάνω να βλέπει yeah. τι γίνεται. έτσι; εννοείται, εντάξει. Ε, Μα και στο Bitcoin το μάτι του Σάουρον εκεί είναι, δεν φεύγει. Το δηλαδή. μάτι του Σάουρον εκεί είναι και είναι ακόμα καλύτερο το μάτι του Σάουρον. Ναι, εκεί, εκεί. έχει και tracing <laughs> το οποίο. Ε, οπότε, είναι... Οπότε <laughs> ναι, άμα ναι, δούμε ναι, ναι. μερικέ θεωρίε συνωμοσία, α πούμε, μπορεί να θέλουν ας πούμε, κάποιοι οργανισμοί να υπάρχει περισσότερο Bitcoin στον κόσμο, μεγαλύτερη αξία. Για το μάτι του Σάουρον θα το βλέπω ακόμα καλύτερα. Και όπω βλέπαμε τώρα να ξεκαθαρίζονται διάφορα exchanges τα οποία είχαν και απάτη και εγκληματική και εγκληματικά στοιχεία κλπ. Καλή ώρα FTX. Και τώρα θα ψέξετε λίγο τι ανακοινώσει. Θα δείτε NASDAQ θα κάνω Bitcoin, Ethereum trading. Η Citadel με τη Swap φτιάχνουν το δικό του. Οπότε okay. θα έρθει όλο αυτό το πράγμα, θα πουλάει πάλι mm. το ίδιο το σύστημα. Οπότε απέτυχε η επανάσταση. Πάμε παρακάτω. <laughs> Εγώ... <laughs> και όπω λέει ο Μπεν Χάντ, θα πρέπει να προστατεύσουν το Bitcoin σαν τέχνη. Εγώ είδα πάντω ένα... ένα... άρθρο που έλεγε ότι το Bitcoin είναι SIOP και ότι έχει ξεκινήσει από το. Από το κράτο όλο αυτό. Και. Κανεί δεν ξέρει. Ναι, κανείς και δεν πλέον κανεί δεν μπορεί να πιστέψει και τίποτα. Ναι, ναι, όχι, δεν το σύζυγαν. <laughs> βασικά θεωρώ ότι το ότι κανεί δεν μπορεί να. Τα πάντα είναι πιθανά για τον Bitcoin, θεωρώ ότι αυτό είναι το point. Από την αρχή. Δηλαδή, yeah. Θε, θεωρώ ότι είναι επιτυχία όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά αυτό είναι και αφορμή εξής, ο εξή, ο καθένα να λέει την ιστορία του. Γιατί... Αλλά υπάρχει αυτή η θεωρία ότι. Τώρα μπορεί να τα μπλέκω και λίγο και να μην τα θυμάμαι, ότι επειδή τα timestamps που έκανε τα commits και τα mines ο oh, τόσο να ταιριάζουν πάρα πολύ με εργάσιμες ώρες UK oh, ναι, Και είχε πολύ καλή γνώση της εκτογραφίας που συμπίσου ναι, και είναι safe. ότι είναι, είναι, <laughs> <ότι> είναι <ότι laughs> σάιο από όλο αυτό μπορεί να είναι σάιο μια μεγάλη άλλη θεωρία συνωμοσίας θα ήταν ότι όταν έχεις ας πούμε τις BRICS χώρε να συσσωρεύουν πάρα πολύ χρυσάφι ε τότε θα πεις κοίτα αυτό τώρα έχουμε ένα ψηφιακό χρυσάφι ναι ε, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα γεωπολιτικά και αν ποτέ, όλο αυτό όντω έχει ένα πραγματικό ράλι, μια και το retail δεν πολύ ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, ε, είναι, θα ήταν γεωπολιτικό. Γιατί να ενδιαφέρεται. Ε, Α πούμε, ένα που είχε γίνει στην αρχή ήταν, ήταν πολύ μεγάλο το mining στην Κίνα. Γιατί, γιατί ήταν σχετικά φθηνό το ρεύμα και οι Κινέζοι δεν εμπιστεύονται το yuan Οπότε πέραν Bitcoin, το βγάζανε από τη χώρα, ενώ υπήρχαν Capital Controls εδώ και 10 χρόνια έχουν Capital Controls στην Κίνα, mm -hmm. γιατί τα πραγματικά του νούμερα. Να, okay. Και από αυτή, οι ίδιοι Κινέζοι α, δεν πολύ πιστεύονται. Δεν το Κινέζικο κράτο. Οπότε okay. έβγαιναν bitcoin, τα έστελνε από εκεί όπου ήθελε, κυρίω πηγαίναν στην Ολλανδία και γινόντουσαν 60 ευρώ και ερχόντουσαν μετά και γινόντουσαν κινήτα στο Παλαιφάλαιο. Okay. Οπότε ένα μεγάλο μέρο του, του bitcoin στην Κίνα, το, το πραγματικό του use case ήταν να κάνω evade uh, τα capital controls τη Κίνα. Mm -hmm. ε, Άρα πρακτικά convert ενέργεια, yuan σε ενέργεια και ενέργεια σε bitcoin ναι, πούμε, δηλαδή, για να φύγει. Στην Κίνα πάρα πολύ έπαιζε στα υδροελεκτρικά, στη βόρεια Κίνα όταν ήταν η εποχή των μουσώνων, εκεί πήγαινε στα υδροελεκτρικά. Όταν αυτά ξερενόντουσαν πηγαίνεις σε αλλού που είχε surplus α πούμε σε coal factories. Έκανε bitcoin mining, αγοράσαν και πολύ ξέρω εγώ, ένα stake στο miner για ένα τέτοιο. Έπαιρνε τα bitcoin σου, τα έσταλναν στην Ολλανδία, έβγαζε κασέρι, ερχόσουν εδώ πέρα στον τάδε κύριο mm. ξέρω εγώ, που κάνει ε, διαμερίσματα και παίρνει κάτι πληγατικέ άπιε και τι βάφει μαύρε και τι βάζουν κάτι ονόματα Cherry picks, και <laughs> <laughs> ναι, ναι. <laughs> Beverly Hills και κάτι τέτοια. Και, αγοράζει ε, το διαμερίσμά σου. Mm. Ή στο Σαν Φρανσίσκο ή στο, στο Vancouver, α πούμε κλπ. Οπότε ο να, να βγαίνει. Και στην ουσία αυτό ήταν και το bitcoin, ότι μπορώ να τραπετεύω από το οικονομικό σύστημα. Αλλά όσο το σημείο που θα τα αγοράζεις και θα τα πουλάς θα γίνεται πιο regulated και το μάτι του Sauron θα είναι πιο κοντά, Ξέρεις, πλέον και αυτό είναι σαν το Matrix, έτσι. Κάθε νέα επανάσταση φτιάχνει ένα καινούργιο Matrix. Ναι, ναι, ναι. You never escape the Matrix. Πάντω, εδώ με την Κίνα, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι ακόμα και εξαγωγέ να κάνει ε, σαν κινέζικη εταιρεία δεν πληρώνε ποτέ. Δηλαδή, εγώ θέλω να στείλω, ας πούμε, και έχουμε πει ότι θα σου δώσω 100 δολάρια πούμε, για μια εισαγωγή. Ναι. Για μια εξαγωγή, μάλλον. Ε, αυτό πάει σε κρατική εταιρεία και αυτή διαχειρίζεται ναι, και το. Escrow. Ναι, σαν, ναι, escrow. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όμω, να κάνει οτιδήποτε στην αλλαγή με πάνω από 10.000 yuan με εξωτερικό, δηλαδή πάνω από 7.600 δολάρια, ε, πρέπει να δικαιολογήσει γιατί και λοιπά, ποια είναι η χρήση. Αυτό. Είχε αυτό. ένα πολύ ωραίο Στο να εισπράξει λεφτά. Έλα ρε, ε, αυτό το ήξερα. Ε, ένα, έχει ένα πολύ ωραίο thread, το Νικολέτος λέγεται, δεν θυμάμαι το μικρό του, είναι ένας, στο Twitter ένα Έλληνα που είναι πάρα πολύ βαθιά στο finance και έχει, και έχει περάσει πολύ χρόνο τα μάκρο της Κίνας. Ε, γενικά δεν μπορούμε να πιστεύουμε ούτε ότι βλέπουμε, ούτε του Αμερικάνους, ούτε τους Κινέζους. Χρειάζεται συνέχεια να ψάχνουμε τώρα τι διαβάζουμε, τι είναι αληθέ, ποιο το παρήγαγε, ποιο άνθρωπο, ποιο λελέμ, Mm. Κανεί δεν ξέρει. Ε, γενικά, ναι, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι μια μάχη με το τι είναι αλήθεια ή όχι, και γι' αυτό πρέπει να μελετάμε το Matrix ε, Και τακτικά. Εμένα αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση πάντω, επειδή είπε δεν ε, μπορούμε να πιστεύουμε τα πάντα, είναι το ότι δεν βλέπω στα δυτικά μίντια συχνά κάποιον ο οποίο είναι Κινέζο και συμμετέχει. Ε, ενώ θα δει κάποιον ο οποίο είναι Ολλανδό, ναι, 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 κάποιον ναι. που είναι Αυστραλό. Ε, κοίτα, δεν έχω δει κάποιον ο οποίο είναι για παράδειγμα product manager, θα πω στη Xiaomi, να εμφανίζεται κάπου και να. Κοίτα, υπάρχουν νομίζω <coughs> στον κόσμο, πάντω με σίγουρα κάποιοι θα έχουν αναλύσει, πώ είμαστε connected. Έτσι. Ναι. Mm -hmm. Οι Ευρωπαίοι με του Αμερικάνου λίγο πολύ έχουμε ένα παρόμοιο πολιτισμό πλέον. Ναι. Ε, αντίστοιχα, ξέρω εγώ, α στον πόλεμο στην Ουκρανία, μάλλον κάποιοι Ινδονήσιο δεν θα νοιαζόταν γιατί ίσω δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ζωή του έναν Ουκρανό. Ναι. Δεν το καίγεται Αντίστοιχα, αν αύριο ξέρω εγώ, που μάλλον γίνεται τώρα κάποια σφαγή σε κάποια Αφρικανική χώρα, πάλι επίση κανεί δεν νοιάζεται, γιατί μάλλον δεν έχουμε κάποιε επαφέ με του ανθρώπου εκεί. Ενώ αντίστοιχα, όταν γίνεται σε αυτού που θεωρούμε κοντινού μα, που μάλλον είναι γιατί υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια Ουκρανή κυρία που φροντίζει κάποιον κύριο ηλικιωμένο στην Ελλάδα, ή είναι μια χώρα που μπορεί να έχει πάει, γιατί είναι σχετικά κοντά και είναι στην ίδια πολιτισμική σφαίρα σχετικά, είναι πιο εύκολο να κάνει εσωσία με του ανθρώπου. Τώρα οι Κινέζοι έχουν μια πολύ μεγαλοστρική αγορά. Υπάρχει σχετικά ένα παραπέτασμα, ειδικά τώρα με το COVID που είχαν κλείσει τελείω. Οπότε δεν συμμετάσχουν, δεν συμμετάσχουν, τόσο πολύ στη δικιά μας, στο δικό μας discourse και προφανώς είναι, έχουν αρκετή αγορά εσωτερικά στην Κίνα. Προφανώς δεν μπορούν να μιλάνε ελεύθερα και να λένε ότι θέλουν. Είναι πάντα κάποια κυβερνητική γραμμή που πρέπει να υποστηρίξουν. Ε, πριν την τελευταία δεκαετία ίσως υπήρχαν κάποιοι της Γιαωμή, ας πούμε, κάποιοι άλλοι που είχαν Πιο πολλά παραδόσει από τα οποία βλέπουμε τώρα λιγάκι να κόβονται και λιγάκι εσκεμμένα, ξέρω εγώ, του Αμερικάνου. TikTok, Huawei, όλα αυτά πέφτει. Ε, TikTok ακόμα, εντάξει, μα φωτίζει ο αλγόριθμο, ό,τι θέλει. <σίλει> Αλλά Huawei και λοιπά, ναι, βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Συμή, που Ιαομί, ας πούμε, υπήρχε περίοδο που τη Γεωμία, α πούμε, έπαιζε πάρα πολύ και Silicon Valley, <σίλει> είχε και εκεί γραφεία. Οπότε υπήρχε τότε μία όσμωση που οι Αμερικάνοι λένε ότι λειτουργήσε πιο πολύ με... από την πλευρά των Κινέζων να παίρνουν πράγματα και τεχνογνωσία προ τα πίσω και προφανώ δεν αφήναν του Αμερικάνου να μπαίνουν ή άλλου στην Κίνα. Οπότε εκεί υπάρχει να, να διαχωρίζει το κόσμο και έχει γίνει η, 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 το πίξ της παγκοσμιοποίησης ήταν πολύ πιο πίσω, ήταν ίσως 10 χρόνια πιο πισω mm. Έχουμε ήδη αρχίσει αυτό το disentanglement και δεν ξέρω από το να έχουμε ένα world order, μια νέα τάξη πραγμάτων, ε, από ό,τι φαίνεται τώρα θα έχουμε ίσως 2-3. Ναι. ναι. Okay. Τώρα αν αυτό είναι καλό γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμό σε κάποια πράγματα και μπορεί να δούμε καλύτερε μηχανές στο μέλλον και πιο πολλά μοτέρ, versus να κάνουμε πιο φτηνό και πιο efficient τη φωτιστική αλυσίδα. Δεν ξέρω. Προφανώ αυτό σημαίνει νέου εξοπλισμού κλπ. Ναι, δεν είμαι. Εντάξει, ξέρω, νιώθω λίγο καρικατούρα γιατί γενικά υπάρχει τάση των όσων ασχολούνται με το VC να έχουν άποψη για τα πάντα. Και αυτό αποδεικνύω σήμερα εδώ. <laughs> Οπότε για να μην είμαι καρικατούρα, εσύ να κόψουμε το είμαι VC. Οκ. <laughs> okay. Άρα δεν είσαι VC. Όχι, όχι. Απλά σήμερα μιλάω έτσι. Επιπαντόστη του σαν ναι, μα καφενιακή, ναι. καφενιακή κουβέντα. Καταστά, <laughs> πάντα είναι καφενειακή κουβέντα εξορισμού, ρε παιδί μου το πέρα. Ναι, Οπότε ναι, δεν ναι. είναι on brand, θα έλεγα. Προφανώ. Οκ. Okay. Ε, 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 εγώ θα έλεγα βασικά τώρα έχω 4-5 πράγματα που έχει πει και θέλω να πιαστώ από εκεί πέρα. Αλλά θα, θα πιάσω ένα βασικά. Και θα πω ένα πράγμα το οποίο είπε και είπε, μάλλον ότι δεν θα ξέρουμε αν αυτό που βλέπουμε είναι αλήθεια ή ψέματα κάποια στιγμή. Το οποίο είναι κάτι που και εμένα μου απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί πλέον, πριν κάποια χρόνια έλεγε, άκουγε μια είδηση και μετά έλεγε, Α, ξέρει τι, άμα δεν δω μια φωτογραφία, άμα δεν δω κάποιο δοκιμέντο, κάτι το οποίο yeah. να με βοηθήσει. <συσχελί> δεν το πιστεύω. Τώρα, πρακτικά σου βγάζουν τον Elon Musk να τσακώνεται με τον Τραμπ και να λένε, ξέρω εγώ, πόσο γουστάρει ένα τον άλλο. Αυτό εντάξει, ότι το deepfake α πούμε είναι ένα άλλο θέμα, αλλά βλέποντα τώρα την υπερβολή του τι μπορεί να είναι όντω ψέμα. Πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε τρία χρόνια προπίσω, πριν, να έχουμε generative AI. Τι πραγματικά ήταν αλήθεια, δηλαδή. Και εγώ, μάλλον σε αυτό το podcast, μπορεί πριν δύο χρόνια έλεγα Bitcoin, το μέλλον και για τον πληθωρισμό, αντίσταση και χίλιε δυο βλακίε, οι οποίε είχα διαβάσει από άλλου που θεωρούσα ότι είναι έξυπνοι, α πούμε, γιατί θεωρούσα ότι τα λέγανε σωστά και τι επαναλάμβανα σαν ένα χαζό LLM που απλά κάνει το κομπλέ τα παντα Και βλέποντα πώ βλέπουμε τα LLM και βλέπει μετά τον εαυτό σου, λε. Μήπω είμαι για ε. LLM. Ε. LLM. Οπότε Έχω ξαναπεί νομίζω το αγαπημένο μου side blog λέγεται Epsilon Theory, το γράφει ένα τύπο που λέγεται Ben Hunt, ο οποίο έχει ένα hedge fund, ο οποίο μελετάει τις, τα αφηγήματα, narratives, αγγλιστή. Και τα πάντα στην ουσία είναι αφηγήματα. Ό,τι πιστεύουμε στην ουσία είναι ιστορίε. Οι άνθρωποι δεν διαβάζουν raw data. Mm -hmm. Μπορεί να διαβάζει raw data το μάτι μα κλπ. Λοιπόν, αλλά και πάλι το μυαλό κάνει interpret και το μυαλό βλέπει δεν βλέπει στην ουσία το μάτι χρώματα. Δεν υπάρχουν χρώματα έτσι. Οπότε όλα είναι αφηγήματα. Και έχουμε μέσα μα αφηγήματα που ούτε έχουν έρθει από του γονεί μα, από τον πολιτισμό μέσα στον οποίο ζούμε, α πούμε, Ελλάδα. Πρέπει, α πούμε, να αυτοτραυματιζόμαστε και να λέμε πόσο χαλιά είναι όλοι. Και ναι, όποιο ναι. πει πόσο χάλια είναι τα πειράματα είναι πιο έξυπνο και όλοι θυμηθούνται. Οπότε έχει αυτό το αφήγημα τη απειλή, ξέρω εγώ, και τη αρνητικότητα. Αλλού, με το που θα πει μια αρνητικότητα, σε κοιτάνε όλοι. Όπα αυτό έχει πρόβλημα. Οπότε σκέφτεται τελείω διαφορετικά. Mm -hmm. Και αυτό αντίστοιχα μέσα από τι ειδήσει. Βλέπει παράδειγμα, το κατάλαβα επίση πάρα πολύ γλαφυρά. Πέρυσι, το 2022, από το τελευταίο podcast μετά που κατέρευσε ας πούμε, το VC Market, οι χρηματιστηριακέ αξίε σε πολλέ εταιρείε που θαύμαζα, ας πούμε, που αξίζαν πάρα πολύ, και κάπου βρήκαν την αλήθεια, την πραγματική του τιμή. Και εκεί βλέπω ότι όλα αυτά, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα φυγήματα, κάτι τσαμάθ κάτι έξυπνη, λούμινη, έρθει από Silicon Valley, ο καθένα λέει μια ιστορία που τον βόλευε. Όλοι. Κανεί δεν λέει κάτι που είναι πραγματικά mm. Ο καθένα έχει ένα σημείο αφετηρία που είναι τα δικά του συμφέροντα και λίγο πολύ παρουσιάζει μια ιστορία βάσει αυτό. Έτσι. Mm. Ε, οπότε βλέπει όλα αυτά. π.χ. τα SPAX του Τσαμάθ που ήταν τα... ο έξυπνο επενδυτή του Facebook, όλα να καταραίουν όλα. Σχεδόν και τα μισά είναι απάτη. Αυτό είναι απάτη. Απάτη. Και απάτη. Α πούμε η Latch Inc., μια εταιρεία που κάνει ένα software που συνδέει καλά smart offices κλπ. Είπε, ξέρω εγώ, έχουμε τρία τρίμηνα, ξέρω εγώ, δύο τρίμηνα νομίζω, που τα βλέπει μαγειρεμένα. Ξέρω εγώ Κρίμα που δεν πιστεύεστε. Μέσα wow. σε αυτή την εταιρεία την είχε κάνει μια, ένα άλλο φαν που λέγεται Lux Capital. το wow. Του οποίου πάρα πολύ. Τα έλεγε πολύ ωραία ο Τζο εκεί είναι ένα partner που κάνουν πολύ deep tech. Και έλεγε πόσο, πόσο, πολύ απάτη υπάρχει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή στο finance. Γιατί αυτό που γινόταν τα τελευταία χρόνια, όπω είχαμε πει, είχε, είχαμε φτάσει οι εταιρείε τεχνολογία startups να είναι options, όχι πραγματικά μετοχέ. Mm -hmm. Δεν υπήρχε cash flow, υπήρχε βάζω λεφτά τώρα, έρχεται ένα άλλο 6 μήνε, βάζει πιο πολλά λεφτά, mm -hmm. πιο πολλά λεφτά κάποιο άλλο, κάπου εκεί πουλάω. Και ήταν έτσι ένα ψηλο πόντζε scheme, όπω είναι οτιδήποτε γίνεται hyper financialized. Ναι. Και ο Τζο έλεγε όχι τι απάντηση είναι αυτά και πόσο deep είναι όλη τη technology και δεν προχωράει ο κόσμο. Και τελικά όμω και η λάξη ήταν μέσα σε αυτή τη λάξη, ήταν και στο FTX. Και εκεί που λε, ο τύπο αυτό θα λέει σωστά. Τώρα βλέπει ότι. Ναι. Κράτα και εσύ λίγο τα, mm -hmm. <laughs> τα λογά σου. Δεν μεταφράζεται. Hold your horses, <laughs> αλλά τέλο ναι. πάντων. Κάνει λίγο κράτη. Ναι. Α πούμε. Ναι. Οπότε, όλε οι ιστορίε που μπορεί να πιστεύει κάποια στιγμή ότι είναι έτσι, Bitcoin, κρυπτο, κοινό το άλλο, μετά βλέπει ότι κάποια στιγμή έρχεται ένα event και όλα αυτά δεν ισχύουν. Mm -hmm. Και μετά γι' αυτό πρέπει να κάνει και το δικό σου self-correction και ό,τι πιστεύουμε, το πιστεύουμε προσωρινά, γιατί ίσω αυτά είναι τα inputs που είχαμε στο δικό μα νευρονικό δίκτυο. Mm. Αλλά garbage in, garbage out. Και τα πιο πολλά πράγματα μπορεί είναι garbage Είναι ιστορία yeah. κάποιου άλλου, ένα αφήγημα κάποιου άλλου. Πιστεύω, πιστεύω, Ακόμα πιστεύω ότι. Ακόμα και στη γλώσσα υπάρχουν συγκεκριμένα mm. πράγματα που μα. Βάζω να σκεφτόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο γιατί δουλεύει η, η σύνταξη, το γραμματικό έτσι. Ναι. Η γραμματική. Ε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, λέμε αυτό. Λίγο πολύ στα ελληνικά, όταν θα έρθουμε σε ένα άσχετο πρόσωπο, θα πούμε αυτό. Mm. Ε, και γιατί αυτό, γιατί αυτή. Mm. Εντάξει, τώρα είμαστε τα pronouns. Νομίζω με κουράζουν yeah. αυτά τα πράγματα. Yeah. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στο δικό μα μυαλό που είναι narrative που υπάρχουν χρόνια και τα narrative γίνονται actual νευρώνε που έχουν και actual βάρο. Mm. Οπότε ό,τι και να κάνουμε είναι όλα αποτελέσματα φυγημάτων. Και έτσι κάνει και σκέλη και κοινωνία. Αλλιώ θα είμαστε σαν τα ζώα. Βλέπω εκεί έχει φάει, πάω και τρώω. Βλέπω εκεί σκιά, πάω και να, κάθομαι. Ναι. Βλέπω εκεί αναπαραγωγή, πάω και αναπαραγωγή. Και πα, ξέρει, με έναν ορίζοντα λεπτών, ώρα ή μέχρι να διάσει στο μάχι σου. Ε. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά ανάρατη. Είτε λέγεται θρησκεία, είτε λέγεται κρύπτο, είτε λέγεται πολίτευμα. Mm. Είναι όλα φυγήματα και όσο τα πιστεύουμε, υπάρχουν. Mm. Γιατί Άξο, υπάρχουν σε νευρώνες στο μυαλό μας που έχουν άξονα βάρος. Mm. Έβλεπα μια ομιλία, δεν ξέρω τι ήταν, του Τζόρταν Πίτερσον που λέγει για τον, για τον Πούτιν. Και λέγαν κάποιοι ότι ο, επειδή ο Πούτιν έκανε escalate το, το θέμα, κλιμάκωνε το θέμα της εισβολής στην Ουκρανία μέχρι όντω να γίνει, πολλοί λέγανε έλα μωρέ τώρα αυτό θα κάνει για να πάρει, ξέρεις, για να πάρει τον κόσμο με το μέρο του και όλα αυτά. Και έλεγε ο Τζόρταν Πίτερσον ότι όταν λε κάθε μέρα το ίδιο ψέμα, στο τέλο δεν είναι ψέμα αυτό. Είναι αλήθεια. Αυτό έχει καταγραφεί μέσα σου και λε κάθε μέρα είναι αυτό. Και πλέον είναι η αλήθεια σου αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν είναι κάτι εντελώ ψευδέ και το ζει στο τέλο τη ημέρα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπω όλα τα πράγματα, θα πρέπει να τρέξουμε στο South Park. <laughs> <laughs> για πέσει. Συγκεκριμένα, βασικά έχει το South Park τώρα, αλλά από του ίδιου δημιουργού, το Book of Mormon. Okay. Exactly. Book, of Book, of and... Book, of, Mormon. Okay. είναι okay. ένα okay. musical που είναι κάποιοι Μορμόνοι ε, οι Ιεραπόστολοι, πάνε στην Αφρική να του κάνουν χριστιανού. Εκεί έχουν τα προβλήματά του, έχουν AIDS, έχουν χιλιαδιό, του λένε δεν πάνε στο διάλογο, α πούμε. <laughs> ναι. εδώ πέρα. και κορυδεύει τη θρησκεία έτσι με πολλού τρόπου, αλλά στο <laughs> τέλος τέλο καταλήγουν και φτιάχνουν μια νέα θρησκεία. Okay. Oh. Εκεί γιατί οι άνθρωποι χρειαζόντουσαν κάποια ιστορία, κάποια guiding principles τα οποία είναι πιο εύκολο να τα θυμάσαι βάσιμη ιστορία με, ξέρεις, με ιστορίε, κάποιες ιστορίες, κάποια ανώτερη θεότητα, κάποιοι άλλοι, κάποιοι κάναν κάτι λάθος, χωρεθήκανε, κάναν το σωστό, μετά υπήρχε δικαιοσύνη, υπάρχουν δέκα narratives, τα οποία υπάρχουν στην ανθρωπότητα από τον Εσχύλο μέχρι και σήμερα και δεν θα αλλάξει και ποτέ. Ε, οπότε στο τέλος μια νέα θρησκεία. Ναι, 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 Αλλά, ναι και... κάνανε κύκλο πίσω. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, ναι, δεν είναι τώρα, λέμε, ξέρω, fasting. ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, παιδιά, είναι μεγάλη εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε fasting. Υπάρχει ναι. και ταυτόχρονα ε. αυτή την εβδομάδα. Τα για πράγματα. Και τα αναπαρακαλύπτουμε και θεωρούμε. Wow, τώρα τι είπε τώρα. Fasting. Ναι. Πρέπει να κάνουμε fasting. Βέβαια, άμα <laughs> το πει <πείσω> όμω νηστεία. <laughs> ναι, βέβαια, κοίταξε. Έχει διαφορετική βάση το κάθε τι. Δηλαδή, α... Κάποιοι μιστεύαν πιθανόν γιατί είχαν δει ότι αυτό το πράγμα έκανε καλό και λέγανε Α, ο ναι, Θεό. Κάποιοι ξέρω, πιστεύαν επειδή έτσι το είπανε. Το, τώρα μπορεί να έχει και κάποιε έρευνε από κάτω. Το Είτε, οποίο έχει κάποιε έρευνε, αλλά πιο πιθανόν κανεί δεν έχει διαβάσει κανένα paper. Κανένα ναι. δεν έχει κάνει <laughs> ρεπορτιντή <laughs> στο λέω αυτό το... του Μπεμπετρήση. Μπέμπε να δει τι δουλεύει. Απλά επειδή το είπε ο τάδε προγραμματιστή, ο τάδε VC, ο τάδε το άλλο. Είναι μια ιστορία που την άκουσα ότι αυτοί που θεωρώ ότι ξέρουν τι λένε, τι λένε. Άρα θα την κάνω κι εγώ. Εντάξει, κοίταξε, άμα κάνει fasting επειδή το πένα VC. Είναι το ίδιο σαν να στο πει ένα παπά. Ναι. ναι. Ε, την ίδια βαρύτητα ναι, ναι, έχει. Ναι, Αλλά ναι. αν το κάνει επειδή στο πω ο γιατρό σου, είναι κάτι διαφορετικό. Και ο γιατρό μπορεί να το πει επειδή κάποιο άλλο πιο γνωστό γιατρό το είπε. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε Μια, σαν άνθρωποι. Τέτοι... Δεν... Αυτό που θέλω να καταλέξω είναι. Ασχολείται δηλαδή με αυτό. Κανεί δεν κάνει. Υπάρχουν λίγοι που θα διαβάσουν πάρα πολύ, α πούμε, ξέρει τη μελέτη. Και υπάρχουν και κάποιοι που διαβάζουν όλε τι μελέτε και λένε Όλε τι μελέτε είναι σκουπίδια, γιατί στατιστικά δεν έχουν καμία βαρύτητα όπω κάνει ο Ιωαννίδη. Α, ναι, ναι, ναι. ναι, το ναι, ναι, ναι. Του Στάνφορντ. και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πιο πριν, που έχει ναι, 10 ναι, ναι, ναι. χρόνια. Ε, είναι από του πιο σημαντικού ανθρώπου στη μεταέρευνα. Δηλαδή, αυτό μελετάει το πώ γίνεται η έρευνα και είχε πει 90% των ερευνών είναι σκοπίδια γιατί είναι στατιστικά λάθο. Ναι. Το πώ ναι. Α, συλλέγω, τα δεδομένα. Το ναι. είχαν κράξει με το COVID. Και αυτό, γενικά με την ναι. επιστήμη και εκεί υπάρχουν αντίστοιχα θέματα. Ότι ξέρει, υπάρχουν κάποια prevailing stories τα οποία έχουν άλλα κίνητρα που δημιουργούνται οι έρευνε γιατί είναι self-referential για να πάρει. Λε τα ίδια, ας πούμε, γίνεται μια έρευνα. Τη λέει κάποιο μεγάλο, κάνει μια έρευνα που την επιβεβαιώνει λίγο πολύ και την κάνει cross-reference. Οπότε, μάλλον και εσύ, α πούμε, θα πάρει το thumbs up από όλου. Όσο παίρνει το thumbs up, θα πάρει tenure θα πάρει grants, ναι, 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 θα πάρει ναι, ναι, ναι. ξανά. Και άμα πει κάτι πολύ διαφορετικό, θα σου πούνε όλα. τι είναι αυτά που λε εσύ. Γιατί άμα αυτά που λε εσύ τώρα επιβεβαιωθούν, εγώ θα καταστραφώ. Όλα αυτά που είχα πει, εγώ θα καταρρεύσουν. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα θέμα πόσο καλή επιστήμη παράγουμε και αν κάνουμε groundbreaking και υπάρχουν διάφοροι που λένε, π.χ, α δούμε τον κόσμο των μορίων, ας πούμε, στην ηλεκτρική ενέργεια ή έξω την έρευνα των καρκίνο, ότι δεν έχει προχωρήσει πολύ κόσμο εδώ και 40 χρόνια. Mm. Βλέπουμε διάφορα financial assets να πηγαίνουν στο Θεό, αλλά η πραγματικότητά μας ούτε ταξιδεύουμε πιο γρήγορα, ούτε έχουμε πιο φθηνή ενέργεια και έχουμε δεν πάει έχουμε, και Δεν έχουμε ας, πιο φθηνή ενέργεια. Όχι. Okay. όχι. Το 60 με την πυρηνική άνοιξη τότε, ξέρεις... Βαδίζαμε προ έναν κόσμο ο οποίος θα ήταν και καλά zero meter. Θα ήταν τόσο πολύ και φθηνή ενέργεια η οποία θα... δεν θα ασχολιόμασταν καν. Δεν ισχύει αυτό πλέον, έτσι. Το είδαμε πέρυσι. Δεν ισχύει καθόλου. Να. Δεν έχουμε καθόλου πιο την ενέργεια. Ε, δεν ταξιδεύουμε πιο γρήγορα πάνω από το Ατλαντικό. Ένα είναι ότι ίσω μάλλον η πρώτε που κάνουμε στην επιστήμη και σε όλα αυτά τα δύσκολα θέματα πλέον δεν πάει τόσο γρήγορα. Είναι πολλά λεφτά κυνηγάνε τα financial assets τα οποία απλά κρύπτο καλή ώρα. Θεό, πάνε στο Θεό χωρί κανένα νόημα και ξαναγυρνάνε. Αλλά η ανθρώπινη παραγωγικότητα υπάρχουν κάποιε charts και πάλι ποιο φτιάχνει το chart και τι θέλει να πει, που δείχνουν ότι δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο. Και προφανώ μπορεί να γίνει τώρα κάποιο jump, αλλά από ό,τι φαίνεται, ενώ θεωρούμε ότι προχωράμε, μπορεί να είμαστε στάσιμοι για πολλά χρόνια σε πολλού τομεί ή να πηγαίνουμε και προ τα πίσω. Γιατί είναι στάσιμοι και υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για του ανθρώπου να ασχοληθούν να πάνε το status quo παραπέρα. Δεν γίνεται τίποτα. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα από τα πράγματα που μα ταζουν για να φτάσω ίσω και στο πιο ζημί τη κουβέντα, ένα από του λόγου που μπορούμε να ταΐζουμε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπου ή τουλάχιστον όχι όλου με τον ίδιο τρόπο, αλλά αυτό είναι κυρίω θέμα politics, το. supply chain, οικονομικών, διαφθορά σε τοπικά επίπεδα, είναι ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να παράξουμε αρκετή τροφή για όλου. Ε, τώρα, πώ την κατανοούμε είναι άλλο θέμα. Ε, ο λόγο που έγινε ήταν το λίμπασμα. <Συ> από το και μετά είχαμε την εκβιομηχανοποίηση, δηλαδή mm. του μη αρχικά με τον ατμό, μετά με τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι. Το γεγονό ότι μπορούμε να σπείρουμε τεράστιε εκτάσει είναι χάρη στο πετρέλαιο. λέμε το πετρέλαιο κακό και τέτοια. Συγγνώμη, αλλά πώ θα πάρει εκτάρια και εκτάρια και θα μπορεί σε μία μέρα να καθαρίσει ή σε μία μέρα να ρίξει λίπασμα. Με, με, άνθρωπο δεν γίνεται. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να γίνεται με λίθο και ρεύμα, αλλά το πετρέλαιο μα τα είσαι. Είτε το πετρέλαιο είναι για το, για το, για το μηχάνημα με να πάρει δουλειά, είναι παράξει λίπασμα που είναι αμονία, που έρχεται πάλι από ρεκτά καύσιμα. Οπότε η χημεία τέλο πάντων εδώ και η καύση μα έφερε στο να μπορούμε να παράγουμε φυσική τροφή και μετά. Μπαμ. Λίμιτ. Το ξαντλήσαμε σχετικά. Κάναμε λίγα G, κάναμε GMOs, κάπου μπορεί να δουλεύουν, κάπου μπορεί να μην δουλεύουν. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά tail risks τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει πρέπει το οικοσύστημα. Και μετά τι κάνει. Ε, και με ξέρει εσύ κλπ. Λε, θα πάω να βρω αλήγη, για να, τώρα για να, για να, για να παράξω κι άλλη τροφή. Θα πάω να κάψω το δάσο για να όπω κάναμε από πάντα, ειδικά στην Ευρώπη. Και τώρα εμεί λέμε στου άλλου: μην μη τα δάση σα, μην κάνετε και μην κάνετε άλλο. Οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και εδώ στην Ευρώπη έχουμε κάψει δάση για να κάνουμε χωράφια χιλιετίε τώρα. Ε, δηλαδή, ξέρει, καταστροφή περιβάλλοντα δεν είναι κάτι Έτσι. Mm. Οι μεγάλη, τα πολλά ζώα έχουν εξαφανιστεί, όχι τώρα, εδώ χιλιάδε χρόνια. Όταν ο άνθρωπο πήγε στην Αυστραλία και υπήρχαν κάτι μέγα ζώα, τεράστια σε στην Αμερική, εξαφανιστήκαν του πρώτου ανθρώπου ούτε οι πρώτοι άνθρωποι ήταν σε αρμονία με το περιβάλλον και λοιπά, έτσι. Είναι λιγάκι. Στο Matrix πάλι λέει ο Agent Smith, Εγώ... οι άνθρωποι είσαι σαν του ιού. σε ένα οικοσύστημα και τα παίρνουν όλα διάλογα. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει η αρμονία <laughs> με το περιβάλλον. <laughs> δεν γενικά νομίζω ότι το περιβάλλον έχει αρμονία. Δηλαδή και, τα... και κάποια ζώα η τρώνε η αρμονία κάποια αρμονία άλλα. Να... Είναι ότι, ναι, ό,τι επιβιώσει. Δεν υπάρχει ούτε ηθική, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα άλλο. Όποιο έχει θερμίδε, όποιο έχει καταφύγιο, αυτό επιβιώνει. Και το μόνο που έχει, το μόνο fitness function στη φύση είναι survival. Τίποτα mm. άλλο. Δεν υπάρχουν όλα τα άλλα. Είναι δικέ μα θεωρίε, δικά μα αφηγήματα για να μην τρογόμαστε και μεταξύ μα. Σε μεγάλο βαθμό. Και εκεί πέρα νομίζω κολλάει και η θρησκεία για να γυρίσουμε και πίσω στα αφηγήματα. Η θρησκεία, ναι. Είναι η μια Πάμε φίλμα... πίσω στο χωράφι. Πάμε στο χωράμα. Ωραία. Λύπασμα. Mm. Έχουμε φτιάξει το έχουμε φτάσει στο θεωρητικό. Το θεωρητικό μέγιστο πόσο στάρι μπορούμε να βγάλουμε, πόσα κιλά πρωτενε από ένα εκτάριο. Ε, αλλά τώρα πρέπει να παραπάνω. Υπάρχει regulation, όπα παιδιά, κόψτε το λίπασμα για καλούς ή και κακούς λόγους κανιά φορά αυτό, έτσι. Άρα τι μπορεί να κάνεις εκεί πέρα για να πάρεις ένα έξτρα 10% παραγωγής ή 5% παραγωγής ή την ίδια παραγωγή αλλά με, λιγότερο ε, application ε, χημικών. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Πώ ναι. συνδέει η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν με, με όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα, αν σα έλεγα ότι είναι δύο τύποι πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Mm -hmm. Δεν είναι κανένα Στάνφορντ, έτσι δεν έχουν τελειώσει, ίσως δεν έχουν ξαναδουλέψει ποτέ δουλειά και αυτοί οι τύποι θα μας πούνε πώς θα παράγουν θα φτιάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα παράγουμε πιο, πολλά κύτταρα, πιο πολλή πρωτεΐνη, δηλαδή generative AI, αλλά για τον πραγματικό κόσμο, με το λιγότερο λίβασμα. Τι θα λέγατε, γίνατε. Μα έχουν το βάλετε το CV. Εξιοκρατία. Πού είναι τα επιγραφικά σα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Η εξιοκρατία είναι η εξιοκρατία τη προσπάθεια. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μιλάμε φυσικά για την Οκμέντα, τη στράτα που έφτιαξε ο Δημήτρη Ευαγγελόπουλο και ο Γιώργο Βαρβαρέλη. Mm -hmm. Οι οποίοι ξεκινήσανε από το πανεπιστήμιο του μετά από ένα πολύ ατυχέ συμβάν. Ο Δημήτρη και του δύο γονεί του σε πολύ μικρή ηλικία, mm -hmm. 18 χρονών. Και μάλλον έτσι η βάση τη δημιουργία πάντα είναι η δυσκολία στη ζωή. Οκ, okay. wow. ε, Οπότε ενώ σπούδαζε στο Πολυτεχνείο, παίρνει και τα χωράφια. Mm -hmm. Μπαίνει στα χωράφια, λέει τώρα πάει και ρίχνει λίπασμα παντού με τον ίδιο τρόπο. Mm -hmm. Αλλά όπω περνά το τραχτέρ, βλέπει, Α, εδώ είναι πολύ πράσινο, εκεί δεν είναι. Μήπω κάνουμε αλλαγέ, μήπως ναι, Δεν θα ναι, πρέπει να είναι ναι. παντού το ίδιο. Ε, ξεκίνησε και με κάποιου καθηγητέ, κάποιον σένσορα ο οποίο μπορούσε να βλέπει το άζωτο στα φυτά. Okay. Στην ουσία η αιμονία που ρίχνει το λίπασμα είναι άζωτο. Άζωτο, ναι. Ε, αφού έχει άζωτο, να μην με το ρίξω. Οπότε ξεκίνησαν να κάνουν hack με ένα PCB ή κάποια πράγματα, να τα βάλουν στο τραχτέρ και να βλέπουν αν όντω μπορούν να διαβάσουν το άζωτο στα φυτά, και τότε στην ουσία το φω. Στην, mm -hmm. Τώρα θα κάνω λάθο. Εδώ δεν ξέρω αν είστε φάσμα. Τέλο πάντων, στο μύρο το φάσμα. Άρα, Σωστό. Okay, ναι, ναι, ναι. Ή πάνω ή κάτω. <laughs> έτσι. Οπότε τώρα έχει μια εικόνα η κατω ετσι οποτε τωρα είναι πλέ, 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 πέρα από το RGB, ή μάλλον μπορεί να μεταφραστεί σε RGB για να το βλέπει το κάνει λίγο visualize. Βλέποντα τον αγρότη από το φω και μόνο, απλό machine vision, όχι deep learning κλπ. Να δει τι γινεται mm -hmm. ε, οπότε κάπω έτσι βλέπω ότι αυτό δουλεύει. Ε, και τότε ξέρω ξεκίνησα να ρίχνουν λίπασμα μόνο εκεί που έπρεπε, αλλά προφανώ βλέποντα το χάρτη και πατώντα ένα κουμπί ή τρέχοντα κομμάτι ξέρω στο terminal. Mm -hmm. <laughs> ρίξε, 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 ρίξε mm -hmm. το yeah, μάτι. Yeah, yeah, yeah. ε, με ένα τελείω πιο manual τρόπο. Και αυτό φαίνεται έχει αρχίσει να αποδίδει κάποια πράγματα. Βέβαια, εδώ υπήρχε και γνώση του χωραφιού. Έτσι. Mm. γνώση με την έννοια ότι εγώ ξέρω το χωράφι μου, α πούμε. Και... Ξέρω ότι είναι χωράφι, ξέρω θα πει λίπασμα, ξέρω θα πει δεν ρίχνω λίπασμα, ξέρω ποιο λίπασμα, ξέρω τα φυτά μου ποια είναι, σωστά, είναι okay. σωστά, σωστό σημείο τη ζωή του, ποια δεν είναι. Άρα, ένα συνδυασμό ανθρώπινη γνώση κατά κάποιο τρόπο. Με... Domain expertise. Οκ. Okay. Domain expertise. Και με, το... με τη βιονικότητα του ότι επεκτείνω ναι, άλλο άνθρωπο Έχω άνθρωπο τώρα ένα εργαλείο expert. που λέγεται τεχνολογία, λέγεται κώδικα, λέγεται electronics. Και λέω τώρα, αφού βλέπω αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα στο domain που ξέρω ότι το φυτό εκεί θα... δεν θα έπρεπε να πάρει λίπασμα. Πώ μπορώ να φέρω και το άλλο expertise με κάνει το automate αυτό που θα έκανα με το χέρι. Mm -hmm. Αν okay. το έβλεπα με το μάτι. Προφανώ και τώρα. Μιλάμε τώρα για μικρέ φάρμε στην Ελλάδα, που είναι η ελληνική γεωργία, άλλο θέμα. Τώρα, άμα είσαι σε, σε, μια 10, φάρμα 10. εκτάρια στην Αμερική, και εσύ δεν μπορεί με το μάτι να κάτσει να κοιτά. Ρίχνω, δεν ρίχνω, 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 δεν ρίχνω. Μπλάνκετ, ρίχνω, ρίχνω. όλα. Ε, οπότε ξεκινήσαν έτσι και του κάναν join άλλα τρία, τρει μηχανικοί. Very early. από το πανεπιστήμιο. Θέλω να μ' άρεσε που κάνετε. Ενθουσιαστήκανε. Θέλω να κάνω τσάμπα ίντερνετ μαζί σα. Οκ, okay. Ωραία, Ωραία, πάμε. Τώρα είχα φτάσει το 2015-2016, κρίση, χαμό όλα, δεν δουλεύει τίποτα, δεν μπορώ, μπλα μπλα μπλα. Θα πάω στο εξωτερικό να παίρνω πάρα πολλά λεφτά και Ελλάδα, μπουρδέλο, πέτρα, πίτσο. Δεν, δεν το κάνω. Ναι. <laughs> Έτσι. Μα γιατί? Έτσι, γιατί <laughs> του έρθει αυτό που κάνανε. Πρέπει να το βάλουμε στη τραχτέρ. Κάπου εκεί έρχεται εκεί, είχε έρθει και μέχρι και είχαν φτάσει. Ξέρεις, το σημαντικό είναι να θε αυτό που φτιάχνει. Το να σα αρέσει πολύ και να μην κοιμάσαι το βράδυ. Γιατί θε το μάθουν όλοι. Θε το μάθουν παραδίπλα, mm. -hmm. θε να φτιάξει 15 αντίτεπτα και θε ο κόσμο να λειτουργεί έτσι. Εκεί είναι που έχει αυτό που λέμε problem founder fit. Δηλαδή mm -hmm. Γιατί βλέπει πολύ mm -hmm. να κάνουν startup. Γιατί νομίζω το end state του να έχει βγάλει, να την έχει πουλήσει και να έχει κάνει κάτι μεγάλο, ότι είναι κάτι ωραίο. Όχι, δεν καμία. Η ντοπαμίνη αυτή θα έρθει σε... αν έρθει ποτέ σε 6-7 χρόνια. Μέχρι τότε πώ φτάνει εκεί. Δεν φτάνει. Mm -hmm είναι σαν να λες, Θέλω να είμαι σφιχτή, αλλά δεν μ' αρέσει να κάθομαι κάθε μέρα γυμναστήριο, να κοιμάμαι σε μια το βράδυ, να τρώγω το όπλο και μαρούλι. πρέπει να σα αρέσει αυτό. Πρέπει να σε αρέσει ο πόνο και αυτό που σε κάνει drive δεν είναι ένα θεωρητικό end state που είμαι πετυχημένο. Το μόνο μου αυτό που παίρνω κάθε μέρα ικανοποίηση είναι ότι το έβαλε κάποιον να δουλέψει. Ναι. Μια άλλη μέρα. Repeat. Δουλεύει τώρα για κάποιον. Το έδειξε σε κάποιον. Ναι ή όχι. Του άρεσε ναι όχι. Δουλεύει γι' ναι όχι. Repeat, 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 repeat. Και σε κάθε interaction που κάνει σχέσει με έναν πελάτη, χαίρεσαι επειδή τον κάνει mm. καλύτερο στη δουλειά του. Οπότε είχαν αυτά τα παιδιά. Και κάπω έτσι είχαν φέρει ακόμα και τον CEO τη Μπαρίλα το 2016, με το ελικόπτερό του, να έρθει να δει το χωράφι του Μίτσου, που έκανε αυτή τη δουλειά. Είχε παίξει, Το έκανα και στα πτυχιακή στο Πανεπιστήμιο, οπότε υπήρχαν και κάποιοι αγρόνομη από εκεί, του οποίου του αναφέρουμε. Όπω βλέπετε, σε κάθε τι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν παίξει ένα μικρό ρόλο, δεν του ναι, 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 κανεί, ναι. αλλά όλα γίνονται επειδή υπάρχει αυτή η αλυσίδα. Μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή πίσω από τον δάσκαλο που σου έμαθε λίγη μαθηματικά, λίγη φυσική στο σχολείο, στο γονιό σου που σε έβαλε στο χωράφι και σε το δούλευε, στην απογοήτευση που ένιωσε όταν πεθάνανε, οπότε έπρεπε εσύ να το κάνει, στον καθηγητή στο πανεπιστήμιο που σου είπε για το φάσμα στο... στην καλλιέργεια στο... στο... χωράφι και σου έδωσε ένα σένσορα. Υπάρχουν μια λυσίδα ανθρώπων, εκατάδων ανθρώπων που οδηγούν σε μια επιτυχία ή που γενικά οδηγούν την ανθρωπότητα να πάει πιο μπροστά. Έτσι. Και... Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλέ φορέ ρε παιδί μου βλέπει, ξέρω εγώ, και λέει ο πάνω γαμμάτο ρε παιδί μου, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ το. ξέρει, το, τον οδηγό τη Φόρμουλα 1 και όχι αυτόν που είναι από πίσω, α πούμε, και κάνει. Ναι, όλο αυτό είναι απλά ένα πικ στην αλυσίδα των ανθρώπων. Δεν είναι κανεί κάτι το ξεχωριστό. Έτσι. Θα ξεχωριστό είναι κάποιο που ξέρεις, ήταν, ήταν selfless και θυσιάστηκε για του άλλου. Αυτό είναι ξεχωριστό άνθρωπο. Όλοι οι άλλοι καβαλάμε ένα κύμα και κάποιο βγαίνει πιο πάνω στον αφρό. Δεν υπάρχει κανεί ξεχωριστό. Και γι' αυτό ίσω δεν χρειάζεται να θαυμάζει κανέναν πέρα από αυτού που όντω θυσιαστήκαν για του αλλου mm -hmm. Δηλαδή, ξέρει, πήραν όλα αυτό το για όλου μα. Ε, τώρα, εμεί τι να θαυμάσει ένα βυσί, τι κάνει αυτό που του αρέσει και παίρνει λεφτά. Ζήρω. Ζήρω. Καμία θέση. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξέρει, πολλέ φορέ ε, βλέπει, ξέρω εγώ, το, την κορυφή του παγόβουνου και. Ναι, βλέπει ίσω ότι... ναι. αυτό που θεωρεί ένα end state ότι είναι καλό. Και ναι, 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 να ναι, το μοιάσει αυτό... έτσι. Ωραία, οπότε Τέλο πάντων, ήρθαν τότε τα παιδιά μα να πει πρώτα χρήματα. Ε, μάλλον του βρήκαμε από την ομάδα κλπ. Ε, η Θάλια ήταν κυρίω αυτή που το έτρεξε και του mm -hmm. πίστευε. Έτσι, πρέπει να πούμε γι' αυτό. Ε, δεν κάνουμε attribution στο marathon, ποιο έκανε τι και ποιο έφερε γιατί είναι ομάδα. Αλλά προφανώ σε κάθε mm -hmm. case μπορεί <στονίτρια> να έχει πιο καλή σχέση παραπάνω. Έτσι. Οπότε η Θάλια έκανε το case. Ε, Προφανώ στην αρχή λέγαμε τώρα, όπω όλοι οι που πιστεύουμε το narrative, το narrative είναι να κάνουμε software που έχει υψηλά margins και εύκολο distribution, είναι επίση πολύ εύκολο το software να το βρει κάποιο από ένα site να κάνει sign up να πάει παρακάτω. Όλοι αυτό πιστεύουν. Mm -hmm. Στο finance, όλοι. Στο VC, α πούμε. Αλλά λέμε τώρα, αυτό είναι σημαντικό όμω πρόβλημα τη έτσι Και πήγαμε στο χωράφι στην αρχή, εντάξει, λέμε, Γίνεται τώρα αυτό που μα λένε, είναι αλήθεια. Αλλά πήγαμε στο γαράφι, κάτσαμε στο τραχτέρ και το είδαμε μπροστά μα. Stress map, σε ένα tablet. Είχε προχωρήσει λέει, το πράγμα από το πρώτο PCB που απλά άνοιξε ένα λαμπάκι. Ναι, ναι. Και είναι κάνει αυτή τη δουλειά. Και μα λέει, ήρθε και ο Μπαρίλα ή να το δει. Και εκεί λε, όπα αυτή την πήγα τι κάνω. Πώ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, παιδιά, μα παιδιά, τώρα να πάμε να βρούμε κανένα ΕΣΠΑ, να το βάλουμε σε 30 άλλου εδώ αγρότε, στον κάμπο. Ναι. πιο κάμπο τώρα, περιμένει το ΕΣΠΑ να βγει και Πότε. Λάθο, λάθο πρέπει να πα να δει να θέλουν άλλοι αγρότε παγκοσμίω. Οπότε δίνουμε εμεί τα πρώτα 500 χιλιάρικα. Φτιάχνουν τη ομάδα, προσλαμβάνονται όλοι αυτοί που ήταν interns, τσάμπα, δεξιά, αριστερά, πλήρωτοι για κανένα χρόνο. Προσλαμβάνονται στην εταιρεία και ξεκινάνε τώρα τα ταξίδια ανά τον κόσμο να δουν πού δουλεύει αυτό το πράγμα. Προφανώ πάλι κανεί δεν ξέρει τίποτα, έτσι. Και γι' αυτό οι νέοι άνθρωποι κάνουν πολλά πράγματα γιατί δεν ξέρουν τίποτα και έχουν αυτή την αφέλεια. Και μπορεί να υπήρχε κάτι ή μπορεί να Μη δούλευε. Δηλαδή και οι διαμαρτυρίε εντάξει. Είπαμε ότι μπορεί και να γίνεται. Και ψάχναν τώρα που γίνεται αυτό. Πήγανε σε εκθέσει εμπορικέ, οι οποίε μετά του λέγανε Ελάτε στην Αυστραλία. Έχω ένα χωράφι για ντομάτε. Οι ντομάτε δεν δουλεύουν πολύ καλά. Έχω ένα χωράφι στην, ξέρω, στην Ολλανδία. Πα στην Ολλανδία. Δεν δουλεύει η κάμερα γιατί τυφλώνεται από το φω του ήλιου το χειμώνα και εκεί πέρα που είναι σε διαφορετικό λόγο από μα. Ναι, ναι. Και πρέπει μετά να την αλλάξει, να πειράξει. Λέμε ότι το hardware είναι πολύ δύσκολο. Έλα να μα το δείξει. Ο πρώτο πελάτη στην Τουρκία. Πειραματικό device, δεν είναι production ready ακόμα. Το βάζει ο Μίτσο στην πρίζα, στο τραχτέρ, το συνδέει. Καπνί. <laughs> μετά έπαιρνε τον Νικολετάκη, έλεγε τι να κάνω εκεί πέρα, σου λέει ναι, κάνει και ένα κύκλωμα, να το περάσουμε κλπ. Πολλέ δυσκολίε, έτσι. Και μετά σου λέει, Α, μη στέλνει τώρα η δικιά μα σπορά σε 6 μήνε πάλι. <laughs> πάλι πίσω. Βρε τον άλλον που τώρα έχει σεζόν. Πάρα πολλά κομπλέξει τα οποία ήταν η πρώτη δουλειά που το είχα ξανακάνει. Αν το ξανακάνανε τώρα προφανώ, θα ήταν όλα τάκ-τακ-τακ, Ή αν τώρα πάει ένα νέο founder και μιλήσει με τον Δημήτρη και τον Γιώργο, θα του πει, όχι, θα, θα πα αυτή, σε αυτή την αγορά, σε εκείνη την έκθεση, έχει αυτού του μήνε για να το δοκιμάσει ή κάτι άλλο. Mm. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια πλέον τεχνογνωσία μεταξύ μα που είναι tribal. Έτσι είναι στα μυαλά μα, δεν είναι σε κάποιο wiki ή κάτι άλλο. Υπάρχει μια άλλη ταινία, το wiki farmer, που έχει ίσω αρκετή γνώση για του αγρότε εκεί πέρα. Αλλά αυτό το να πω στο ανθρώπινο δίκτυο τώρα έχει έτσι δημιουργηθεί μια γνώση. Αλλά αυτή δεν υπήρχε. Το οποίο κόστιζε. Κόστιζε σε λεφτά, σε ταξίδια. Τακ, τακ, τακ. Με τα πολλά βέβαια προφανώ. Κάποιε εκθέσει δουλέψανε, κάποιοι αγρότε δουλέψανε λίγο παραπάνω. Κάποιοι distributors πήραν το ρίσκο και φτιάχναν βίντεο. Κοιτάξτε αυτό όπω δουλεύει και έτσι okay. και έτσι. και αυτό δουλεύει δουλεψα. πολύ με distributors. Γιατί τώρα πού θα βρει τον αγρότη στην Πολωνία από εδώ. Ποτέ. Ποτέ. Πού θα βρει τον αγρότη στην Άιωβα. Ναι. Αυτό πάει εκεί στην αντιπροσωπεία John Deere, του λέει Hey, Josh, What's up today? What do you have nah, for nah, me? Nah, nah. Και του λέει: Έχω αυτό. Το έχω δοκιμάσει εδώ. Δουλεύει πολύ ωραία. Βάλτε. Okay. Οπότε έπρεπε να πει: πείσεις... και έπρεπε να καταλάβει και πώ το πουλά. Έτσι. Οπότε να πει: Δεν ξέρω τι. πριν ήταν ταμπλετάκι, κάμερα, software μαζί. Ναι, ήτανε... λοιπόν, ήταν. Είναι δηλαδή ακόμα, είναι αυτό. Okay. Είναι ένα edge device. Yeah. Αυτό είναι σαν Batmobile καταρχά. Ναι, φαίνεται πολύ καλά. Λοιπόν, έχει έξι κάμερε. Στηριοσκοπικέ, okay. νομίζω. Η μία είναι υπερφασματική. Ωραία. Υπάρχει ένα Jetson. Νομίζω υπάρχει και ένα δικό του PCB. Ωραία. Και αυτό στην ουσία κάνει Machine Vision OCR, όχι τίποτα ML κλπ. Θα τα κάνω στο cloud για άλλου λόγου από πίσω. Διαβάζει το χωράφι, βλέπει τι πάρει. Εσύ σου δίνει input σε ένα ταμπλετάκι και βλέπει όντω το χωράφι τι παίζει. Σε πιο σύγχρονα τρακτέρ δεν χρειάζεται ταμπλετάκια γιατί έχουν δικά του interfaces τα το οποίο μπορεί να φιντάρει. Α, α, έλεγε, α okay. Ναι, τα μεγάλα τρακτέρ να δείτε μέσα είναι στην ουσία ένα John Deere το. Okay. Okay. Το, το οποίο δεν υπάρχει μάχο. στην Ελλάδα, πρέπει να πα στη Ρουμανία να το βρει, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κατσαπιάδε. Ε, έχουμε πολύ μικρή παραγωγή και δεν επενδύουμε. Οκ. Okay. Ε, Σε έχει... Πολύ μικρή παραγωγή τι αγροτική. Γενικά ναι, έχεις κατακαιρματισμένες ε, εκτάσεις πολύ μικρές, οπότε δεν τα τρέχεις με efficiency, δηλαδή θα πάρω το μεγάλο τραφτέρ, θα πάρω τα πιο καλά καύσιμα, τα πιο φθηνά και την καλύτερη ολίπασμα που θα ψάξουν να βρω παγκοσμίω που είναι το πιο φθηνό, έτσι ώστε να κάνω τη μέγιστη απόδοση. Είναι λίγο πολύ, να σώσω ό,τι μπορώ να σώσω για τη φετινή χρονιά και βλέπουμε. Ενώ αλλού ξέρει, ένα πλάνο δεκαετία, και επενδύουν και αγοράζουν την τεχνολογία που χρειάζεται για να φτάσουν στου στόχου του. Ε, οπότε ναι, τα παιδιά πρέπει να οδηγάνε, ξέρω εγώ, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία για να βρουν του πελάτε, να του τα φτιάξουν. Και ακόμα ένα σερβο πελάτη που το έχουν πει πολλέ φορέ, Σάββατο μεσημέρι του λέει δεν δουλεύει, έχει καεί, ξέρω εγώ, κάτι δουλεύει και φτιάξανε νέα συσκευή μέσα στο Σαββατοκύριακο και φύγανε επί τόπου να πάει ο δικό να τον βρει να του βάλει την mm -hmm. συσκευή στη σε Σερβία. Mm -hmm. 15 ώρε οδήγηση. Και μετά, ξέρει, στο software παραπονιέμαστε. Α, το τελευταίο διπλό είναι σπασμένο. <laughs> λοιπόν. Δεν κάνω εσύ, έτσι Άρα, λοιπόν, έχουμε αυτή τη συσκευή. Κοιτάει το χωράφι, σου την αναφύγει, διαβάζει τι γίνεται. Αν υπάρχει connectivity ή όταν υπάρχει, σου ανεβάζει όλα δεδομένα στο cloud όπου σου φτιάχνει μετά stress maps, φλέπει το χωράφι σου. Που είναι υγιέ, yes, που δεν είναι κλπ. Τι έκανε το, το τρακτέρ. Άρχι και GPS το... πάνω, φαντάζομαι για να ξέρει ναι, πώ να ναι, ναι. okay. Και το άλλο είναι ότι μετά, αφού ξέρει τώρα ακριβώ τι γίνεται μπροστά, μιλάει με το πρωτόκολλο που έχει το τρακτέρ πάνω, κουμπώνει πίσω το λιπάσμα το διανομέα, σε πιο νέα μηχανήματα, και του λέει, ελέγχει τη βαλβίδα πίσω εκεί η δεξιά, εκεί που περιμένετε θα είναι ασθενικό το χωράφι, και του λέει σε εκείνο το σημείο, τώρα όταν περάσει από πάνω σου, οπότε φύζει καταλάβει πότε περνά, σε ποιο σημείο, πόσο βαρύ είναι ο κόκο που ρίχνει. Okay. Να, ρίξει μόνο λίπασμα εκεί. Ή αντίστοιχα τώρα να ψεκάσει, γιατί κάνει και ψεκασμό. Mm. Ε, οπότε πάρα πολλά physics, ε, real-time control, real-time OCR, connectivity σε cloud services, στο cloud προφανώ και training για τα ζητήματα, και predictive κλπ. Και mm. Είναι μια πλατφόρμα που δεν είναι trivial, έτσι. Καθόλου. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Και... Και, και πώ πα όμω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρει, το, αυτό το μηχανάκι φαίνεται ενδιαφέρον. Το, η αρχική ιστορία φαίνεται ενδιαφέρουσα. Αλλά νομίζω αυτό που πολλέ φορέ χάνουμε είναι το, το μεσοδιάστημα. Δηλαδή, πώ το εξελίσσει αυτό, πώ καταλήγει να πα εκεί πέρα. Γιατί. Στο μεσοδιάστημα, αυτό μπορεί να έχει φτιάξει ένα πρωτότυπο. Με, μετά από τι πελάτε σου μαθαίνει τα προβλήματα, κάνει νέα iterations. Πρέπει να φέρει και άνθρωποι που μπορούν να τα κάνουν ή να θέλουν να, να, τα κάνουν. Δεν είναι ότι κανεί, α πούμε, και η Κατερίνα που έκανε Machine Vision, και αυτήν ήταν από το Πανεπιστήμιο, δεν είχε δουλέψει τίποτα, αν δεν κάνω λάθο, και πήγε εκεί πέρα πρώτη φορά. Αλλά τ' άρεσε τόσο πολύ το αποτέλεσμα και να βλέπει τον κάθε αγρότη να γίνεται πιο αποτελεσματικό, που δούλευε απίστευτα πολλέ ώρε. Όχι επειδή ζητήθηκε, όχι επειδή ζητήθηκε για να πάρει το μισθό τη, αλλά επειδή τη άρεσε. <laughs> Υπάρχουν φωτογραφίε, ξέρω εγώ, που είναι τίποτα στο τραχτέρ, <laughs> ε, στη σκιά του τραχτέρ, κάτω ξέρω εγώ και στο χωράφι ξαπλωμένη με ένα κάρημα τη γιόγκα, πούμε, και κάθε sorry, στο, στο λάθο και κάνει αλλαγέ. Ναι, ναι, Έτσι, ναι. δηλαδή, σε αυτή ωραία πόσο δημιουργική είναι η φωτογραφία αυτή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε, ξέρεις, αν έχει αυτή τη, τη διάθεση, θα μάθει θα, θα μάθεις πάνω στην πράξη πώ θα το κάνει όλο αυτό. Mm -hmm. okay. ε, αλλά και αυτό που λείπει είναι, ξέρω εγώ, όσοι είναι που τρέχουν ας πούμε, το business, να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να μάθουν πού θα το βάλουν. Έτσι. Να μιλάνε τη γλώσσα του πελάτη. Α πούμε, ήταν ο Μίτσο, είχαν πάρει και κάποιου Αμερικάνου, πήγαινε σε αγρότε, δεν τον παίρνουν σοβαρά. Γιατί? Προφοράω και τέτοια. Όχι, δεν φοράει και σπυρούνια. Αλλιώ χρειάζεται ώρα. Ε. Ακραίο. Ναι. εντάξει. Μπορούμε να πάρουμε σπυρούνια. Αν έρχεσαι ένα στέκει και να μου πει κάτι, ποιο είσαι εσύ, α πούμε. Ποι, ποι, ποιο είσαι εσύ. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι. θε εδώ. Ναι, σωστό. Πρέπει να, 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 να μπει και να. Πρέπει ναι, να πάρουμε να... το distributor. Υπάρχει πάντα ξέρεις, το να χτίσει εμπιστοσύνη. Να μιλά τη γλώσσα, να έρθει με τον άνθρωπο ίσω, τον distributor που τον ξέρει από εκεί ή πρέπει να πάρει, ξέρω εγώ να πει το τάδε πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, του, που κάνει αγροτικά στην, λέει, στην Καλιφόρνη, UC Davis, να πει το UC Davis, το βάλαμε και έπαιξε. Η, ε, έπρεπε να πάρει πάντα κάποιο εξωτερικό validation, έτσι. Είτε με distributors, ξέρεις, OEMs που φτιάχνουν και αυτοί λίγο λοιπόν, πατοδιανομή και οι οποίοι θέλουν να ξεχρονιστούν και βλέπουν τον John Deere που είναι σαν την Apple να του βίνει το χάρτη. Οπότε αυτοί είχαν ανάγκη να ξεχρονιστούν και να πούνε ορίστε, κάνουμε και εμεί κάποια πράγματα και να Οπότε υπάρχουν διαφορετικοί παίκτε σε όλο αυτό το οικοσύστημα που έχουν άλλε ανάγκε. Ο αγρότη θέλει να κάνει τη δουλειά του να είναι παραγωγικό με λιγότερα χρήματα. Αν το δει να δουλεύει σε ένα άλλο χωράφι ή ο distributor με τον οποίο δουλεύουν 40 χρόνια να του λέει το έχω δοκιμάσει είναι καλό. Και αν ψάξετε τα βίντεο που έχουν φτιάξει distributors στο, στο YouTube είναι τρομερά. Βλέπεις, έρχονται στην Ουκρανία, ας πούμε, ακόμα και πέρυσι με τον πόλεμο, να αγοράζουν συσκευέ και να φτιάχνουν βίντεο πώ δουλεύει το σύστημα. Okay, Υπάρχουν πολωνικά, φιλανδικά, Ολλανδικά, Αμερικάνοι, Τούρκοι. Στην Τουρκία, στην Τουρκία, μάλιστα, το έχουν δοκιμάσει στη συσκευή το Πανεπιστήμιο τη Άγκυρα ή τη Μέρνη, νομίζω, και πλέον το δίνουν και με επιδότηση από το κράτο. Έλαρε! Που δεν σημαίνει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν εκεί ήθελα. ενώ δεν μ' αρέσει να εστιάζω στο αρνητικό κομμάτι, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι. Γιατί αφού το αφήγημα τη Ελλάδα είναι η αρνητήλα. Το... Ε... <laughs> ναι, ρεγά μου το, <laughs> αλλά. Εγώ προσωπικά όντως πιστεύω ότι η, η αγροτική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει, έχει θέματα και βασικά θα πω αυτό το οποίο λέγαμε πριν ανοίξει η κάμερα. Δεν θέλω να, προσ, να προσβάλλω κάποιον, αλλά δεν ξέρω. What the ε, Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε εξαγωγή τροφίμων είναι η Ολλανδία, που είναι σαν την Πελοπόννησο και στην Ελλάδα που ξέρεις κατουράς κάπου και κάτι θα φυτρώσει... Ή... Δεν... Αυτό νομίζω τώρα. Θεωρώ ότι είναι σε ένα βαθμό. Επειδή δεν είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε ναι. την αγροτική παραγωγή, να μην γίνεμαστε τόσο καρκατούρε, ε, υπάρχει όμω ένα βασικό πράγμα στην Ελλάδα, σαν κουλτούρα, που είναι να μην κάνει επενδύσει για το μέλλον. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ βραχύβια. Ναι. Τώρα, για ποιου κοινωνικού, ανθρωπολογικού λόγου ισχύει αυτό, πάλι δεν είμαστε κατάλληλοι άνθρωποι να ξέρουμε, αλλά νομίζω είναι φανέ ότι γενικά δεν επενδύουμε ας πούμε, με έναν ορίζοντα για να κάνουμε καλύτερο τον εαυτό μα, τι γνώσει μα ή αυτό μπορεί να γίνεται τώρα σε ένα βαθμό. Το βλέπει ότι ξοδεύουμε 20 δι το χρόνο σε τζόγο. Έλα, 20 ρε. 20. Wow. 20 yeah. δι, καρκίνο. Yeah. Αν αυτά τα λεφτά τα βάζε κάθε χρόνο στο, σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο SP 500, α πούμε. Yeah. Forever. Κάποιοι στα 60 του θα είχαν πλέον ένα κεφάλαιο που δεν θα είχαν χάσει. Στο ΕΡΟΠΑΠ και οτιδήποτε yeah. άλλο. Στη χρηματική εταιρεία υπάρχει <laughs> που ρουφάει τα λεφτά. Άρα λοιπόν δεν επενδύουν, επενδύουν στο μέλλον. Εγώ το... Επενδύουν. Όχι, στο... χάνει απλά mm. τα λεφτά σου ελπίζοντα ένα shortcut. Έτσι. Το βλέπει ναι. αυτό. Το βλέπει το πώ είναι το μένει η πόλη μα. Εκτό πόσο... πόσο... να το κάνει επειδή περνά καλά και το σου Επενδύσει στο real estate. Πόσα λίγα fans VC έχουμε στην Ελλάδα. Γενικά αυτό το να έχουμε, λίγα. Σωρέφους... έχουμε λίγα. Για το μέγεθό μα. Για το μέγεθό έχουμε λίγα. Τώρα για το βάθο του οικοσυστήματο, εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά γενικά θε να υπάρχουν διαθέσιμα ποσά, είτε είναι για τεχνολογία, για real estate, για αγροτική παραγωγή κλπ. Αλλά είμαστε και διστακτικοί στο να επενδύουμε και να πιστευόμαστε ο ένα στον άλλον και κάποιοι να έρχονται με ένα όντω πλάνο okay. μακροχρόνιο που κάτι θα μπορούσε να δουλέψει. Okay. Όπω έλεγε ο Μίτσο, ξέρω εγώ αν θα γίνουμε άκτικο σύστημα και η απάντησή του, οπότε κάνω κουότ κάποιον άνθρωπο που είναι insider. Mm. Όχι τώρα, εμεί εδώ από την Αθήνα, α πούμε. Είναι λέει ότι ο αγρότη θα πάει να αγοράσει λίπασμα βάσει το ποιο τον κέρασε ψητό στο καφενείο και όχι ψάχνοντα αντικειμενικά πού θα βρει το καλύτερη τιμή. Δηλαδή, και νομίζω είναι κάτι που κάνει ρίζο με πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Λέει ότι ο αγρότη σκέφτεται πώ θα μειώσει τη χασούρα του φέτο. Ναι. Παρά να σκέφτεται πώ θα κάνει την εταιρεία του επικερδή επενδύοντα εκεί που πρέπει. Και αυτό το βλέπει είτε είναι μια εταιρεία τεχνολογία μεγάλη στην Ελλάδα, κατά πόσο θα εκπαιδεύσει του εργαζομένου τη, κα... κατά πόσο θα τη πει. Ωραία, αγόρι μου, ήρθε εδώ, έχει Python την άλλη εβδομάδα, φεύγει, πα εκεί να μάθει ό,τι νέο ναι, υπάρχει σε Python και έλα πίσω. Να. Ε... Μ' αρέσει πάνω άμα του εκπαιδεύσω και φύγουν. Θα φύγουν, ούτε ή <laughs> Είναι το κλασικό δηλαδή. Προφανώ ναι, είναι, ρολά, αυτό, έτσι, δηλαδή, είναι όλα Οπότε όλα, αυτά κάνουν πολύ ότι στο ότι υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη mm -hmm. Ακόμα ίσω και στον αυτό του. Ε, και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε και αυτό δείχνει αυτό το αφήγημα, νομίζω, τη Σογκμέντα. Πρώτη και... δουλειά, χωρί εμπειρία, η καλύτεροι στον κόσμο, εκατομμυρίου ειχε οι πρώτοι πάλι. Πέρα από ο founders, πρώτη πάλι πρέπει να είναι Και δεν ξέρω αν έχω κάνει κάτι το οποίο είμαι πιο περήφανο στην επαγγελματική μου καριέρα πέρα από αυτό. Νομ, νομ, νομίζω Φράβο. ότι τέτοια τα πάντως μας λείπουν. Δηλαδή είναι, είναι σημαντικό, ρε πει, να υπάρχουν αυτές οι ιστορίε γιατί... Βλέπει ότι ξέρεις, γίνεται, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι το οποίο. Το ωραίο εδώ ήταν ότι όπου έσκασε στα νέα και στα social media, γιατί ξέρω εγώ, οι ειδήσει θέλουν να παίξουν κάποια γκρίνια, κάποια μιζέρια, κάτι άλλο. Ε, Ναι, αφού δεν είναι, γι' αυτό έχει. Ποιο έκανε βουλευτή. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν βλέπω τηλεόραση. Οπότε δεν μπορεί, να, μπορεί, να ε, αλλά ότι... όπου τέλο πάντων το είδα και στι δημογραφικά site να παίζει, ήταν μπράβο, μάγκε και είναι ο άλλο. Δεν είδε καρχαρίε, έτσι, τα οικονομήσανε. Ήταν ναι. ε... Εντάξει, Προφανώ μπορεί να υπάρχει μια φρακιζίλια ή κάτι άλλο, αλλά ήταν μπράβο ρε παιδί μου. Γιατί όντω κάνανε μια σημαντική τεχνολογία για την ανθρωπότητα, με background που δεν είναι, ξέρω εγώ, mm. κάποιοι γόνοι που τα πήραν ξέρω εγώ, από του πατεράδε mm. του, τα κερδίσανε με την αξία του και πήγαν παρακάτω. Οπότε είχε την αξιοκρατία τη προσπάθεια και του επιτεύγματο, όχι την αξιοκρατία του τυχείου, που γι' αυτό είναι ένα capture στην ουσία. Έτσι. Είμαστε στο Μάρθωνα, ασχολούμαστε με επιτυχία σχεδόν καθόλου. Πάντω. Ε, Εμεί δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Δεν, δεν μπορούμε το διαβάσουμε. <laughs> Οπότε θέλουμε πιο πολλά αφηγήματα και να τα πολλαπλασιάζουμε, να τα φυγούμαστε, Έτσι. Και, Υπάρχει και ένα δηλαδή... πρόβλημα ότι βάζουμε αυτόν τον κόλπο στον εαυτό μα πολλέ φορέ. Ότι και τα καλά μα. Δεν θα πούμε πολλά μπράβο σε αυτού που κάνανε τη δουλειά. Να πα στην Αμερική, θυμάμαι, ξέρω εγώ, ήταν μια εβδομάδα που ξέρω εγώ, πηγαίνα και κάνανε γιόγκα διαφορετικά σημεία μέσα στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Okay. Περπάταγε, πήγαινε στο επόμενο σημείο, έμπαιζε τέτοια κομπούτσα κλπ. Και ξέρω εγώ, είχε ένα σπίτι που είχε μια μικρή ανηφόρα, ξέρω εγώ, και πηγαίνω, ξέρω εγώ, τη τριστή εκεί πέρα, ξέρω με το πλούσια τη διοργάνωση. Και είχα τον κόσμο στο πλέξι, λέγανε, hey, Ε, well done, go, go, go. Ναι, ναι, ναι. ναι. Απλά περπατάγανε σε μια ανηφόρα. Ναι, <laughs> ναι, 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 Δεν είναι ότι ξέρω εγώ, περπατάγανε και μιλάγανε και ξέρω, Δεν ήταν, ξέρεις, η μεγάλη θετική προσπάθεια που έχουν λιώσει και είναι στο 200 χιλιόμετρο και ε, πεθαίνει. Απλά περπατάγαμε στην πόλη και πάμε να κάνουμε yoga στο επόμενο σημείο. Και του ενθαρρύναμε. Mm -hmm, ναι. ε, αυτό είναι κάτι που λείπει πολύ εδώ πέρα. Προφανώ είμαστε λίγο πιο ground στην πραγματικότητα, αλλά παρά είμαστε. Και πρέπει να επιβραβεύουμε που βλέπουμε την καλή προσπάθεια. Γιατί όσο δεν, είναι, όσο δεν το κάνουμε αυτό, και μιλάμε πιο πολύ για την αρνητήλα, ε, τότε νομίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι ο κοκκλώνη. <Κι> ναι, ναι, ναι. Οι είναι οι Dragons' Den. και... Ναι. Ναι. Εγώ συμφωνώ. Και, και... Ε, πιστεύουμε μετά αυτό το narrative ότι όλα είναι χάλια. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ, έχει τύχει να το πω, από όσο καιρό, τι λίγε μέρε που έχω περάσει στην Καλιφόρνια. Είναι, είναι ξεκάθαρα διαφορετικό το κλίμα. Το ότι υπάρχει αυτή η ενθάρρυνση που λε, το ότι. ξέρει τι, Α, την πιστεύει αυτή την ιδέα. Τέλεια. Προσπάθησε το. Κάντο ρε, παιδί μου. Πήγαινε το. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Εδώ για κάθε λύση σου, σου βρίσκουν και ένα πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή. εκεί ίσκι. Στην, Καλιφόρνια πάνε και στην τοξική θετικότητα. Έτσι. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Να έχει καμία δε... πραγματικότητα. Ναι. <laughs> δεν δια... <laughs> δε... δε Γιατί όλοι θέλουν να σε όλου. Κοίταξε, εγώ έχω πάρει μια ένεση από αυτό. Εντάξει, δεν έχω ζήσει εκεί. Δεν ξέρω ναι, πώς πώ ναι, είναι ναι, ναι. να ζει και όλα να είναι α, ωραία, ωραία μέχρι να υπάρξει αυτό προφανώ. Κοίταξε, μιλάει κάτι που δεν κάνει το αποτύξει. Ναι. Αλλά εδώ Όντω, για κάθε λύση σου υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι σίγουρα cultural θέμα, πολιτισμικό τη Ελλάδα. Το ξέρει τι πα και λε, θέλω να κάνω μια εταιρεία που θα είναι αυτό και θα ακούσω από τον κύκλο νέα λάμα άμα χρωστά, θα μέσα, άμα δεν κάνει. Μα... Ναι, ναι, Θέζει ναι. ναι το και τι λοιπόν, ξέρει τώρα, τι ξέρει τώρα. Είναι, είναι μεταρνητή η δικιά μου. Που... <laughs> 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 ναι, ναι. Δεν είχε ποτέ πάντα τα πράγματα τέλεια, ούτε με στην εταιρεία δεν ήταν τέλεια. Προφανώ ήταν πολλέ ώρε. Μανατζίρια, ξέρω εγώ, experience είχε κανένα. Προφανώ όλα αυτά τώρα είναι στο τραπέζι να αλλάξουν γιατί η CNH θα συνεχίσει να επενδύει και θα, και θα... <συνεί> θα κάνει Μπράβο, πολύ πάει. μεγάλο κέντρο τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε <συνεί> μπορεί <συνεί> να. Αρχιτεί το... με αυτό, <συνεί> ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι 50 ναι, <συνεί> άτομα και έχουν στόχο να υπερδεπλασιάσουν τα επόμενα χρόνια. Okay. <Telio>. Οπότε χρησιμοποιούμε να έχουμε και employers of reference που δουλεύουν σε μεγάλα θέματα. Αυτό είναι και ο στόχο, ίσω, νομίζω. Αν δεν έχει παίξει στα μέσα μαζική ενημέρωση, πρέπει πάντω να παίξει. Στι εφημερίδε και στον γραπτό τύπο έχει παίξει. Ναι. Έτσι. Ε, τώρα προφανώ εμφανίζονται και άλλοι που θέλουν και αυτοί να φωτιστούν ότι και αυτοί είχαν κάτι να κάνουν, ξέρει, διάφορα πολιτική. Handshakes, ναι, καλά, ναι, 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 τώρα, ναι, ε, Αλλά ναι, και ούτε είναι πάλι εντάξει, προφανώ τώρα εγώ το λέω το δικό μου αφήγημα, γιατί ήταν α πούμε και δικιά μα προσπάθεια. Εντάξει, τώρα ακούτε το δικό μου αφήγημα, έτσι. Ε, σημαντικό. Ακούτε το δικό μου αφήγημα με τα δικά ναι. μου μπάλια σα. Ε, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι από πίσω που θα έχουν παίξει το ρόλο του, έτσι. Σε κάτι τέτοιο, όπω είπα. Ο καθηγητή στο σχολείο, ο γραφειοκράτη στην προηγούμενη κυβέρνηση που έφτιαξε το WAKU Fund για να κάνουμε εμεί fund για να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Υπάρχει μια λυσίδα ανθρώπων επίκριση. Δεν φαίνονται ποτέ και ίσω δεν θα κερδίσουν κατά κάποιο τρόπο τίποτα. Και παρόλα αυτά, κάποιοι ίσω θα έχουν ένα φάνε, ξέρω εγώ, γιατί τελικά θα πετύχουν κάποιοι αγρότε ίσω σε 10 χρόνια όταν θα είναι αυτό παντού του στόχου του γιατί μπορέσαν παρόλο που θα ήταν το λείπασμα ακριβώ για την περίοδο να ρίξουν όσο έπρεπε και να φάνε. Και, και δεν Κανεί μα θα τα καταλάβει ποτέ όλα αυτά. Κανεί μα θα τα δει ότι ξέρει πόσοι άνθρωποι δουλέψαν έτσι ώστε σε 10 χρόνια από σήμερα να υπάρχει αρκετό ε, ξέρω εγώ για να φάνε στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ, ή, κάτι τέτοιο. Mm. <diffamilis> Εντάξει, βέβαια είναι και η μαγεία του, του πώ δουλεύει η ανθρώπινη κοινωνία. Το γερμανικό μου κάπω όλα αυτά τα πράγματα, όλοι προσπαθούν να. Σαν... Ναι, ναι, ναι. ναι. Το, το το έχουμε πολύ δεδομένα και είμαστε κάπω αποκομμένοι τελείω από την. Ε... όλοι θέλουμε το impact κλπ. Το impact μπορεί να είναι πολύ μικρό. Ήταν ότι έκανε μια φορά ένα γραφειοκράτη κάπου έπεισε κάποιου σε μια γραφειοκρατική κυβέρνηση στην Ελλάδα ότι πρέπει να βάλουμε λεφτά για να γίνουν startups. Για να τονωθεί η οικονομία τη χώρα. Και μπορεί και αυτό εκεί πέρα κάπου, κάπω κάτι έγινε, μια λυσίδα από events και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επάρκεια τροφίμων στην ανθρωπότητα σε 30 χρόνια. Και ποτέ όμω κανεί δεν θα κάνει αυτή τη σύνδεση επευθεία να δει ότι η τότε του υπογραφή ή η τότε του τσακωμό με κάποιου άλλου Κατέλειξε. Μπορεί να είναι attributes αυτό το πράγμα. Έτσι, και κανεί θα πάρει το για αυτό το πράγμα. Mm. Και είναι λίγο τρομερό. Δηλαδή, πολλέ φορέ θα κάνουμε step back και να βλέπουμε ξέρεις, ότι όλοι έχουμε ένα μικρό ρόλο και αυτό ο μικρό ρόλο μαζί με πολλού άλλου μικρού ρόλου κάνουν αυτό το μεγαλύτερο. Δηλαδή, όλα αυτά τα LLM που είμαστε, που αναπαράγουμε ίσω mm. λίγο πολύ άλλα narratives, ξέρεις, χτίζουν, 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 χτίζουν. Και... Είμαστε LLM τελικά. Ε, ναι, είμαστε βιολογικά LLM. Ναι. Δεν ξέρω εγώ βλέποντα πώ δουλεύουν τα LLM, δεν νομίζω ότι ξέρει σε σε πολλά πράγματα κάνω κάτι πολύ διαφορετικό από ένα LLM. Ίσως έχει το. Ωραία, έχει το LLM κριτική σκέψη. Όμω. Έχουμε εμεί. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε, να νομίζουμε ότι έχουμε. Δεν ξέρω. Πάλι θέλουμε κάποιον που είναι πιο βαθύ στα πράγματα. σω εγώ μπορώ να αντισταθεί με ένα LLM να πάω και να αλλάξω τα sources του training κάποια στιγμή. Να πω, το feedback loop εδώ δεν δουλεύει, το function το δικό μου να πει. Bitcoin maximalist. Ε, κόβεται. <laughs> 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 ή κάτι άλλο. Ή ξέρω εγώ, το τάδε πολιτική ιδεολογία. Ή η τάδε τεχνολογία. Κόβεται. No. Πάμε, πετάω όλα αυτά τα. Τα κάνω follow mm. από το Twitter, όλα αυτά τα sources και τώρα έχω άλλα. Και κάνω ένα νέο loop. Το LLM νομίζω αυτή τη στιγμή φαντάζομαι βέβαια να του πει. Φτιάξτε ένα feedback loop και να αλλάζει το training set σου. Θα γίνει κάποια στιγμή. No. Ε, τώρα no. το φιντάρουμε no. εμεί, αλλά νομίζω ίσω κάποια στιγμή αυτά τα. Δεν ξέρω αν έχετε τα baby GTPs. GPTs. Oh. είναι, είναι... Το λένε AI agents πλέον, αυτή είναι η νέα ορολογία. Α, okay, uh, ναι, το είδα, play. το είδα, το είδα. Που δουλεύει ένα high level, φτιάξε task για να πετύχει yeah. αυτό το high level objective. Και μετά κάνει ένα loop συνέχεια που παίρνει ένα task, το σκέφτεται, μετά φτιάχνει άλλο task και συνεχίζει και συνεχίζει. Yeah, Οπότε yeah. ένα τέτοιο θα ήταν OK. Βάσει όλο αυτό, αξιολόγησε τώρα πώ αξιολογεί. Ναι, αυτό ακόμα είναι very, very debatable, έτσι. Γιατί αξιολογεί βάσει του τι έχουν γράψει άλλοι. <laughs> και... Όχι <laughs> με κάποιο φέρμα. Και, και είναι και Δηλαδή, όσο πιο πολύ πληροφορία έχει για κάτι προ μια κατεύθυνση, φαντάζομαι τόσο πιο πολύ. Ναι, <στα> έχει πληροφορία πια στην έγραψη. Δηλαδή, αν εκπαιδεύσει από το Reddit στο δυτικό κόσμο, έχει αυτό ναι. το world view. Πάντω, mm. Αλλά και εμεί είμαστε διαφορετικοί. Ε... Δηλαδή, αφού είμαστε του Κινέζου. Έχω το view του Κινέζου στο μυαλό μου. Όχι. Έχω το view του Ρώσου. Όχι. Έχω το view του ανθρώπου που ζει, α πούμε, με 2 δολάρια τη μέρα στην Ιγυρία. Όχι. Mm. Άρα κανεί δεν μπορεί να είναι objective στην πραγματικότητα γιατί δεν είμαστε. Και πρέπει να το καταλάβουμε yeah. ότι δεν είμαστε. Είμαστε πάντα. 100%. Μέσα σε ένα version του Matrix συγκεκριμένο. Αυτό το. Ε, καταρχάς, Καταρχά, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα LLM είναι ψιλοχαζά, δηλαδή μένα δεν με εντυπωσιάζουν τόσο πολύ. Εντάξει, ήταν ενθουσιάστηκα όταν είδα το chat Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όταν είδα το chat GPT είχε πολύ πλάκα. Καλώ εκεί. Ε, αυτό το οποίο εμένα με εντυπωσίασε. Το οποίο... Τώρα δεν ξέρω κι αν είναι true ή αν το έχω παραποιήσει επειδή πάει καιρό. Είναι όταν πριν κάποια χρόνια είχαν φτιάξει δύο προγράμματα στην Google τα οποία μεταξύ τους... Ω, oh, είσαι πίσω. <laughs> Χθες βγήκε ε, το ίδιο πράγμα στη 27 χαρακτήρες, ναι. χαρακτήρες τύπου άνθρωποι agents, το οποίο του βάλανε σε μια virtual poll και όλοι Ναι, σε φτιάξε, φτιάξε ένα αλγόρθμο κρυπτογράφηση. Α, ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό ήταν που λέω. What the fuck. Ναι, μπορεί, ξέρω, να πει, για κάνε μου ένα hack το μηχάνημα. Και το θέμα είναι ποιο θα μπορεί να έχει ένα τέτοιο μοντέλο που είναι jailbroken. Για το οποίο, OK, ναι. κάνε hack ό,τι βρει γύρω σου και μετά πάρε το έλεγχο και φροντίζει στον εαυτό σου εκεί πέρα. Πάντα θεωρώ πω μέχρι να γίνει. Δηλαδή, πιστεύω πιο ναι. πολύ το πρόβλημα άνθρωποι με μοντέλα παρά ότι τα μοντέλα τα ίδια ναι. θα ξεκινήσουν να πούν OK. Και Ανθρωπού, και ξέρω, θα... τα μοντέλα, τα... Άμα, ίδιασαν... άμα δεν αναπαράγονται μόνα του. Και άμα δεν είναι κοινωνικά. Αν έχει το command. Έχει. Go reproduce yourself. Ναι, και. Take over all computer find around you. <laughs> ναι, <και> θες, <laughs> ναι, ναι. ναι, αλλά θε θες επικοινωνία. Αυτό δεν γίνεται. Χωρί κοινωνικότητα. Και δεν, δεν, ναι, μπορεί ναι, δεν είναι να... το μοντέλο μόνο θα ξυπνήσει και θα κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, δηλαδή κάποιο το, το ελέγχει. Γιατί όμω δεν το κάνει αυτό. Γιατί είσαι ένα άλλο state actor που θε να φέρει. Θα μου πει γιατί ε, να μπει ε, στην Ουκρανία αυτό. Είναι. Και δεν αποφασίζει να κλέψει κάποιον. Και τα καλά hacks δεν τα ξέρουμε ότι γίνονται. Πλέον έχουν γίνει. Μπορεί να είναι σε κάποιο critical infrastructure. Ναι. Υπάρχει και ένα logical bomb και όταν το ανοίξει, το ανοίξει και τα παίρνει όλα διάλογο. Ναι. Ε, Μισθό ρομπότ καταστάσει τελείω. Εντάξει. Γενικά από το υπάρχει και το πάνω το σενάριο που λέει ότι όσο βασίζεσαι σε προηγούμενη πληροφορία που έχει παραχθεί, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει μπροστά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να παράξει εύκολα. Ναι, ναι. It's a very, very fancy to complete. Έτσι. Ναι. ναι. Α πούμε. Τελείω χοντρικά. Ναι, οπότε... Τώρα για reasoning και deduction δεν γίνεται, αλλά έχουν αρχίσει να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Α, απλά η ερώτηση είναι: ενδεχομένω έχει όλη την πληροφορία σήμερα και απλά δεν έχει την υπολογιστική σχήμα να καταλήξει συμπεράσματα ώστε να πα παρακάτω. Ε, Όχι, εκεί δεν, θέρω... τόσο, δεν είναι τόσο απλό. Είναι και πώ μπορεί να κάνει deduction και λογική. Μπορεί να έχει. Άλλοι που κάνουν αυτό το causal inference. Ότι έχω ένα γράφο και μπορώ να σκεφτώ ότι αν ισχύει ναι. αυτό, τότε μάλλον θα ισχύει και το άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπο mm -hmm. έχει Βλέποντα π.χ. κάτι προ το μέρο του, ότι μάλλον θα έρθει και πάνω του. Και ένα μηχάνημα που το έχει πει, OK, κάνει visual recognition και κάνει αυτέ τι βαλιστικέ εξισώσει, θα το κάνει. Αλλά ο άνθρωπο το κάνει με ένα inference πολύ γρήγορα, χωρί να κάνει κανένα υπολογισμό στο μυαλό του. Ναι. Έτσι. Ε, Ή ξέρω εγώ, με τα self-driving αυτοκίνητα, όταν έχει όλα τα data, είναι και πολλά πράγματα που δεν μπορεί να καταλάβει το Max. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει ένα καλώδιο πε στο έδαφο από μία. Mm -hmm. ναι. ναι. Μπορεί να έχει πει τα δεδομένα που έχω δει δεν είναι αυτό κάποιο πρόβλημα, μπορεί να το περάσει από πάνω. Ο άνθρωπο θα πει: Ωπα, Αυτό έχει ηλεκτρισμό, μπορεί να με ψήσει. Mm. <laughs> και, και να πει: Ωπα, κάτω στην άκρη. Ή μπορεί να περνά μια διάβαση. Οι άνθρωποι να ρίξουν την πλευρά του, είναι πράσινο για σένα, να περνάω. Ο άνθρωπο μπορεί να δει κάποιον που τρεκλίζει και έχει ένα deword στο χέρι. Και πει: Ωπα, θα γίνει μαλακία. Mm -hmm. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κάνει αυτά τα deductions. Έτσι, Δηλαδή πρέπει να έχει τόσα πολλά ερθισμάτα και να μπορεί να κάνει αυτό το inference, ότι αυτό. μπορεί να γίνει αυτό το event. Ε, ακόμα δεν έχουμε την τεχνητή που μπορεί να κάνει αυτό. Έτσι να μπορεί με ένα μικρό data set με προηγούμενε εμπειρίε στη λύση διαφορετικέ να κάνει ένα inference γι' αυτό. Αυτό που έχω προτίσει είναι care fitting. Mm. Εσύ πότε είπε ότι θα έχουμε self-driving ταξί ε, στην. Ελλάδα. Ακούγαμε όλοι τα αφηγήματα του 2016 του Uber, του Elon, των VCs που είχαν billions σε self-driving και ακόμα. Not there yet. Θεωρητικά το, το Waymo κάνει ταξίδια. Ναι, αλλά... αλλά... σε πολύ περιορισμένο μέρο. Έχει θέματα, μπαίνει σε οικοδομέ, σταματάει που δεν πρέπει. Μπαίνει σε οικοδομέ. Ναι. Ωραίο αυτό. Έχει, έχουν έχει, βγει αρκετά. που σπάει. λένε, ξέρεις, γενικά ξέρει τι παραβιάσει κάνανε που, που δημιουργήσαν κολλήματα στην κυκλοφορία κλπ. Εventually κάποια στιγμή θα, θα, λυθούν και αυτά. Αλλά είναι ίσω πιο μακριά από αυτό που νομίζαμε, που είχαμε πιστέψει όλοι ότι θα γίνει. Η, η στρατιά του ταξί, έχει ακόμα <laughs> μερικά χρόνια. Εγώ θεωρώ δεν είναι τόσο μακριά. Η δεν. στρατιά του ταξί είναι πιο μακριά από το να κάνω replace με στρατιά δε προγραμματιστών όμως. Λες. Ναι. Γιατί αυτό. Ε, νομίζω κοπάει το χρησιμοποιείτε. Ναι. Είναι, είναι εντυπωσιακό. Θα, θα, σου πω ότι το εντυπωσιακό εκεί πέρα θεωρώ ότι, είναι ότι θα, δεν είναι ότι θα αντικαταστήσει προγραμματιστές με τέτοιο, αλλά μπορεί να αντικαταστήσει 100 προγραμματιστές με 5 ή με 10 ή με 20. Αυτό. Δηλαδή, εκείνη θεωρώ ότι είναι η μαγεία. Α, δεν είναι ότι... Γενικά, πάλι θεωρούμε ξέρετε, στα δικά μα εποχή κάτι μοναδικό. Είμαστε πραγματιστέ, είμαστε καλύτεροι. Βασιλιάδε, δηλαδή. ούτε. Το 1920 οι σιδηροδρομικέ στην Αμερική ήταν 1.200.000. Τι λέρεσαι. Okay. Για το ίδιο δίκτυο περίπου. Ε, τώρα είναι 200.000. Οι αγρότε κάποτε ήταν εκατομμύρια, αντίστοιχα έχουν πέσει μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε. Mm -hmm. Για την τεχνολογία που έχουν πράγμα που πολύ περισσότερα χωρί να χρειάζεσαι και ειδικά Human Force. Mm. Έτσι. Αντίστοιχα θα γίνει και εδώ αυτό. Ε, είναι πάντα μοιραίο σε όλου του τομεί τεχνολογία, σε όλου του τομεί καινοτομία, ε, αυτό που είναι πολύ ακριβό, που είναι κυρίω ο ανθρώπινο παράγοντα, να γίνεται το made out. Η, η εσωδεξία βέβαια λέει ότι όσο μπορεί να παράξει περισσότερο λογισμικό, απλά θα καταναλώνει περισσότερο λογισμικό. Αν το GPT-10 είναι... με τα τσιπάκια που θα έχει τότε, θα, κάνει κάτι καλύτερο, θα μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Όταν θα σου φτιάχνει ένα πρόγραμμα από την αρχή, ίσω και σε assembly. Σε low level mm -hmm. γλώσσα, γιατί τώρα χρησιμοποιούμε όλε τι άλλε γλώσσε για λόγου παραγωγικότητα. Ναι, τα χέρια, και... για να ναι, το καταλάβουν. Θα σου πω γιατί εσύ έτσι κι αλλιώ πρέπει να πα να το περιγράψει αυτό το πράγμα. Και άμα πρέπει να. Τον... θα πρέπει να μπει σε τόση πολλή λεπτομέρεια που στο τέλο θα το γράψει. Για πάμε. Παροποιούμε αγγλικά. Καλά requirements. Δεν θα πεθάνουν ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, προφανώ. Όταν μιλάμε τώρα να φτιάξει το software control ενό πύργου ελέγχου στα αεροπλάνα, δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Ούτε θα τον πιστευτεί τόσο πολύ. Αλλά α μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα για V1 στην ουσία. Και είναι πολύ εντυπωσιακό σε κάποια πράγματα, τουλάχιστον σε πιο γλώσσε που έχουν πολλά παραδείγματα. Python ή να κάνει Generate SQL. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλλά βλέπει πλέον ότι και μόνο μπορεί να είσαι 50% παραγωγικό. ειδικά στα πράγματα. Και αν σκεφτούμε πόσα πράγματα που κάνουμε είναι η repetitive και χαζά, και πώ είναι η πραγματική η δουλειά στο τέλο, ε, μάλλον θα δουλεύουμε με λιγότερου προγραμματιστέ και νομίζω αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα τα επόμενα 3-4 χρόνια. Ά, άρα, θεωρεί να μειωθούν ή θα σταματήσουν να αυξάνονται οι θέσει. Πώ το, το βλέπει, λοιπόν, δηλαδή. νομίζω είχαμε μια πλημμύρα, όχι τόσο εδώ, αλλά κυρίω στην Αμερική και ειδικά με πολύ low skill προγραμματιστέ που ήταν με ένα Udacity, ένα Udemy και είχαν γίνει όλοι οι analyst, και front-end κλπ. Και, λοιπά, και παρήγαμε πάρα λοιπόν, πολύ. Είχε γίνει ένα πανικό που για κάποιο λόγο αυτή ήταν που λέγαμε είναι... τα ZIRPS. Ναι, ναι, ναι. Zero interest rate Inter φαινόμενα. Ε, τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι έχει πάρα πολλέ εταιρείε που έχουν πάρα πολύ φάτη, οι οποίε αυξήσαν και το κόστο παρόλο που πέσανε όλα στο διάολο. Okay. Οπότε θα δει τώρα πάρα πολλέ εξαγορέ, πολλέ εταιρείε να κλείνουν. Οπότε θα πέφτει το demand και πολλέ εξαγορέ που θα λένε, OK, θα μείνετε ο ένα στου πέντε, καλή ώρα Twitter. Mm -hmm. θα και θα δουλεύετε 10 ώρε, θα βγαίνει. Θα είστε και μαζί με AI -pert, θα βγαίνει πιο, πιο πολύ. Και νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ μεγάλο deflation στο engineering. Προφανώ κάποιοι τομεί στο engineering θα πάνε τρένο. Δεν ξέρω, είναι LLOPS, είναι πολύ πιο low level πράγματα για να είμαστε πιο efficient. Προφανώ πάντα δημιουργείται κάποιο νέα pool που θα υπάρχουν, αλλά ίσω το peak στο engineering. Εντάξει, τώρα τελείω χάζει πρόβλεψη, να το είδαμε το 2021. Οκ. Ελελόπη πάντα. Και χωρί τώρα, τώρα κάποια τρελή πρόβλεψη, απλά βλέποντα πάντα, είτε ήταν στο electrical engineering, είτε ήταν στη σιδεροκόλληση, είτε στα τρένα, ότι όλα τα επαγγέλματα κάνανε ένα peak και μετά είτε λόγω αυτοματισμού είτε, είτε λόγω regulation ακόμα ακόμα, mm. αρχίσαν να αυθύνουν. Εμένα πάντω. Δηλαδή, με... sorry, website design creation, έτσι. Ναι, ε, κάπου δεν κάπου ξέρω αν έχετε ήταν... δει κάποια καινούργια που πλέον κάνει generate τελείω landing pages και UI, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχω... Δηλαδή... Υπάρχουν και κάποια που ξέρει, γράφει περιγραφικά και περιγραφικά, σου Περιγραφικά, ναι. Δηλαδή, εντάξει, είχε ξέρω εγώ ίδιας, με διάφορα Wix και λοιπά να τρώνε τη δουλειά του WordPress theme developer, α πούμε. Ναι. Με visual περιβάλλον, πιο low code. Και τώρα ίσω να έχει good enough, μέχρι ένα σημείο enough, ένα 80% να πηγαίνει απευθεία μόνο με περιγραφή και αλλαγή. Και Αν πάω στο 80% όμω και μετά χρειάζεται μόνο ένα 20% το οποίο έχει τη σημασία. Δηλαδή στο τέλο τη ημέρα νομίζω είναι καλύτερο για όλου. Ναι, πάντα... Μπορεί να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά γιατί θα, θα έχουμε πολύ περισσότερα πιο γρήγορα και θα θέλουμε και πολύ περισσότερο software. Και σίγουρα κάποιοι τομεί θα είναι τελείω resistant σε αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Είτε είναι εξω το firmware που ελέγχει το μαγνητικό τομογράφο. Δεν νομίζω θα πάμε σε κανένα <laughs> LLM εκεί πέρα, αλλά σε βάθο χρόνου θα έχουμε πολλέ αλλαγέ. Από την άλλη, άμα το σκεφτεί, πρακτικά και το, και το, firmware δεν είναι ότι εμπιστεύεσαι περισσότερου ανθρώπου, είναι ότι πιστεύει ότι αυτό έχει άλλα 4, 5, 6 επίπεδα ελέγχου αφού γράψει το software ο άνθρωπο, ώστε να. Ε, ναι, τώρα όλο αυτό θα σου παράγει και static verification και διάφορα άλλα πράγματα και θα μπορεί να κάνει iteration σε machine time speed. Δηλαδή, κάτι δεν δούλεψε, κάτι δεν ικανοποιήθηκε το τεστ. Και θα το κάνει τόσο πιο γρήγορα το complete που ξέρει εσύ, θα έχει τα μάτια σου και θα φτιάξει 10 iterations, α πούμε, θα είναι πιο μπροστά από εσένα. Ναι. <συλίτρια> Eventually. Δηλαδή, στο, τέλο τη ημέρα και ο άνθρωπο, επειδή για παράδειγμα δεν έβγαινε η <συλίτρια> Boeing τότε με, τα, με του καινούργιου κινητήρε, αποφάσισε ότι ξέρει τι, θα βάλω ένα σύστημα το οποίο θα κατεβάζει λίγο τη μιτούλα. Και το <συλίτρια> σύστημα oh, αυτό δεν πήγε καλά. Ήταν αυτό. Το, το οποίο το λέμε τώρα, ρε παιδί μου, σε πολύ χαλαρή κουβέντα, αλλά αν το σκεφτεί. Ήταν προφάνητο. Κάποιο πήρε μία απόφαση που έλεγε ότι ξέρει τι, επειδή δεν μπορώ να σχεδιάσω αυτό που πρέπει να σχεδιάσω για την στιγμή και έχω μια Airbus η οποία έχει φτιάξει το αντίστοιχο πράγμα και θα με χτυπήσει, θα βρω μια λύση. Βασικά θα κάνω αυτό και δεν θα το πω καν, επειδή ξέρω ότι είναι μαλακή αυτό που κάνω, δεν θα το πω καν στους πιλότους για να ξέρουν πώς να το κάνουν override. Για τότε που είχε γίνει αυτό σύνομα την προηγούμενη μέρα, ένα πιλότο που είχε το ίδιο πρόβλημα, είχε αρχίσει μόνο του να κάνει deactivate τα πάντα. Λέει δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, ξεκινά να τα κλείνει όλα. Νομίζω και ότι έχεις... αυτό με το Deactivation είχε να κάνει και με το ότι θέλανε να παίζει με το ίδιο πρωτόκολλο. Νομίζω να, να έχει την ίδια εκπαίδευση με το προηγούμενο μοντέλο. Και να ναι, να, αλλά δεν του να... το να... είχαν πει αυτό ότι ναι, παίζει. Γι... Γιατί, άμα έχει κάποιε σημαντικέ διαφορέ, θα σου λέει ότι ξέρει τι αυτό θέλει ξανά ναι. εκπαίδευση. Δεν θέλει απλά ένα YouTube βίντεο που βλέπω, πούμε, και προχωρήσαμε. Τέλο mm. πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα επόμενα χρόνια και ούτε ξέρουμε ποια θα είναι τα skill που θα πρέπει κάποιο να έχει 10 χρόνια. Νο νομίζω ότι. Πλέον με, την, με, με το πόσο γρήγορα υπάρχουν αλλαγέ, απλά αυτό που πρέπει να κάνει είναι να, να έχει τα μάτια σου ανοιχτά, τα αυτιά σου yeah. εκεί πέρα. Λάγκ που... chain έχετε, το έχετε δει. Λάγκ chain. Λάγκ okay. okay. αυτό. Είναι μια βιβλιοθήκη που κάνει chain commands σε LLM και τα συνδέει με μια βάση δεδομένων ή με άλλα συστήματα. Okay. Οπότε ξέρει, συνδέει κάποιο LLM μπορεί να είναι το OpenAI, ακόμα ξέρω και το Local, Jam, Alpaca κλπ. Και μπορεί π.χ. να του δώσει ένα SQL driver και να βαρά ερωτήσει σου εσύ σε αγγλικά και να απαντάει πίσω με πίνακα ή με τη στατιστικά κλπ. Δεν δουλεύει εντυπωσιακά ακόμα. Κάποια στιγμή θα φτάσει. Οπότε με αυτό μπορεί να περιγράφει διάφορα tasks σε αγγλικά και να κάνει chair και με άλλα commands που θα είναι τα πιο κλασικά προγραμματιστικά. Άρα τύπου πάρε αυτά τα δεδομένα. Ναι, ξέρω εγώ, αντί να έχεις ο ξέρω εγώ και να κάνεις τέτοιο, το, <acked noises> <improvise> <romanticic> uh, ένα English, τελείω και σκέφτεσαι τη βλακή στα μέσα. άρα του δίνεις στην SQLite αρχείο και του λες φτιάξε ένα ρητό. Ναι, ναι, Δεν είναι τόσο καλό. στο δικό μας website είναι καλύτερα τα queries, πιο optimized. άρα πιο Άρα εξελιγμένη έκδοση Ναι, Ακόμα, είπα να θα το δούμε. Εντάξει, προφανώ κάθε νέα τεχνολογία ήταν ναι. για του ανθρώπου. Ήταν ο ηλεκτρισμό. Ακόμα και τα βιβλία πιστεύανε ότι θα τα διαβάζουμε όλα και δεν θα τα έχουμε στο μυαλό μα. Άρα το μυαλό μα θα καταστραφεί γιατί δεν θα μπορεί να. Ναι. Δεν θα, έκανε έχει... έχει... αυτό που έπρεπε να στο καιρό. Να τα κρατάει στο μυαλό του. Και... Ναι, είναι ένα φοβερό site. Λέγεται. Δεν θυμάμαι. Αμα... Είναι. Pessimistic Archive, κάπω έτσι. Το οποίο δείχνει από παλιέ τι γράφανε. Π.χ. λέγανε για το ραδιόφωνο ότι είναι ό,τι χειρότερο. Ξέρω, θα μα δαιμονήσει το ποδήλατο. Το ποδήλατο, το ποδήλατο, ποδήλατο ναι. τα ήθη. Γιατί μπορούσαν οι γυναίκε πλέον να μην εξαρτάται από κάποιον άντρα τη πάει κάπου, μπορούσαν να πάρουν το ποδήλατό του και να πάνε εκεί που θέλανε μόνο του. Ακραίο. Ακόμα και σε οδική αραβία μέχρι πρόσφατα που ορευόταν οι γυναίκε να κάνουν ποδήλατο. Ε, γενικά είναι. Και είναι τρομερό αυτό, ότι ξέρεις, σκεφτόμαστε πάρα πολύ, ξέρει, πάνω σε ένα Sin wave, α πούμε, εκεί πέρα, και στην κοιλάδα εκεί μέσα, χωρί να κοιτάμε πιο πέρα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αποτυχία τη εκπαίδευση, ότι ας πούμε, δεν έχουμε διδαχθεί την ιστορία των επιστήμων και των disruption με τέτοια πολύ απτά παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι. Δεν ζούμε για κάτι τόσο καινούριο. Πάντα υπάρχουν αυτά στην ανθρωπότητα. Καλά, με την τηλεόραση σίγουρα υπήρχε. Δηλαδή, Τηλεόραση πιο... το ρεύμα. Θεωρούσα ότι τα κάνουν τα σπίτια του. Όταν ξεκίνησε το ρεύμα, στη... στο Παρίσι παράδειγμα, είχα διαβάσει κάτι. Επειδή είχε ο πύργο του Άιφελ είχε γίνει electrified και ήταν ηλεκτρικό, ότι δεν θέλανε να έρθει το ρεύμα γιατί θα του κάψει τα σπίτια. Wow. Ποιο ζει χωρί τώρα. Wow. Yeah. Και τώρα καλά συζητούσαμε για τέλο πάντων ένα παιδί που συνεργαζόμαστε που είναι στην Ιγυρία και ο οποίο δεν έχει σταθερό ρεύμα και μα φαίνονταν κάτι το οποίο. Ναι, ναι, γεννήτρια. Yeah. Τρομερό. Απίστευτο. Και τώρα ξέρει, λε, δεν έχω ρεύμα. Που σου λέει, ξέρω εγώ, ε, επί, για μια ώρα δεν έχει ρεύμα. Χάρι, μα πέθανα. Τελείως. Χαλιόμαστε. Πέθανα. Το, το ατύτερο, φα... τη χώρα είναι αυτή. Όταν το δεν έχουμε το 5G, χαλιόμαστε. Ναι, ή ξέρω εγώ, να έχω 4G και λέω, τι μαλάκι να αυτό, ξέρω εγώ, το. Ναι, οπότε με όλα αυτά που γίνονται, ίσω πρέπει να είμαστε και λίγο πιο επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Ε, εμένα μου έχει ένα από τα πράγματα τα οποία με έχουν κάνει να αισθανθώ αρκετά αισιόδοξο είναι ότι τελικά μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα και με λιγότερα resources. Και θα το πω με, μα, αφορμή το Twitter, χωρί να λέω ότι προφανώ δεν χαίρομαι που άνθρωποι χάσανε τη δουλειά του καθόλου, <laughs> αλλά το ότι το, αυτό το σύστημα συνεχίζει να δουλεύει με λιγότερου πόρου, ίσω είναι ένα δείγμα ότι γενικά μάλλον είμαστε πιο resilient πιο. Ξέρεις, τα συστήματα που φτιάχνουμε από ό,τι πιστεύουμε κάποια στιγμή. Όντω, ίσω χρειαζόμαστε λιγότερο λίπο. Χωρί να λέω ότι. Α, α χάσουν άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι κανένα λιγότερο λίπο. Εκεί στην οργανωσιακή συμπεριφορά έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Ασχολείται πολύ ο Αλέξανδρο Μαρίνο mm. τη Μπαλένα. Ναι. Okay. Ε, και ο Νίκο Παπανότα ε, ναι. του Ε, ότι στην ουσία τα προϊόντα που φτιάχνουμε είναι αποτέλεσμα των συστημάτων που τα σχεδιάζουν. Mm. Και mm. φαίνεται πάρα πολύ ειδικά αυτό, έτσι Τζιο είναι τεσλαράτη. Ναι. Συγκρίνοντα, ξέρω εγώ, το παραδοσιακό αυτοκίνητο πώ βγαίνει και μια Τέσλα. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι που χύνεται π.χ. στην BMW είναι ότι υπάρχει η ομάδα των αναρτήσεων, η ομάδα του φρένου, η ομάδα τη μηχανή εκείνο, η ομάδα των air condition, κλπ, mm -hmm. κλπ. κλπ, Οπότε φτιάχνονται πολλέ ομάδε που πιστεύουν τον δικά του τρόπο λειτουργία, το δικό του knowledge και συνδέεται ένα τεράστιο puzzle mm -hmm. πολύ μεγάλη mm -hmm. Είναι ότι όλα ήταν πετάχτα τα όλα Όλοι θα δούμε κάτω πώ θα τα φτιάξουμε όλα την αρχή, όσο πιο efficient γίνεται, με όσο λιγότερα υλικά και όσο λιγότερα parts. Και φτιάχνουμε ένα τελείω διαφορετικό αυτοκίνητο. Mm -hmm. Αυτό ισχύει σε όλου του οργανισμού. Mm -hmm. Σε όλου. Και πολλοί από του οργανισμού στην ουσία είναι, δεν είναι θέμα τεχνολογία, είναι θέμα κοινωνιολογία. Φτιάχνουν τα mm -hmm. Δείτε παράδειγμα πως η Google, που ήταν η πιο. Αυτό ήταν το πρώτο πόρο στο AI, που έκανε auto-complete με το query που γράφει, πόσο δεν ανταποκρίθηκε και έμεινε πίσω εδώ πέρα. Γιατί έχει φτιάξει τσίφντομς με βιπίδες, μαλακίες, να φτιάξω τα δικά μου politics, φτιάξω τα δικά μου ομάδα, flexible, να φτιάξω μου ομάδα, να έχω εγώ. τη δικιά μου ομάδα έτσι ώστε εγώ να είμαι από πάνω τους και μετά εγώ να δείξω κάτι έτσι ώστε να γίνω πιο πάνω ή να μείνω εκεί. Οπότε έχει πολλά self-serving πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με προϊόντα και τεχνολογία, αλλά είναι οργανισμό. Και τα κομμάτια που τα αποτελούν τα οποία πολλέ φορέ μετά από Ήρση και μετά, όταν υπάρχει πάρα πολύ λίπο και είναι όλοι χαρούμενοι κλπ., ασχολούνται όχι με το να βελτιώσουν τεχνολογίε και προϊόντα, να. αλλά τη δικιά του θέση μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Εγώ να Στο Splunk δεν το βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή, μια εταιρεία που είναι τριών εκατομμυρίων, εγώ μπήκα ότι ήμασταν 350 άτομα, τώρα ήταν 3.000. Ε, σε πολλά πράγματα ήταν. Να ε, δεν ήταν μικρή τότε. Νομίζω ότι ήταν. Δεν ψέματα, τώρα ήταν 600, ξέρω κάτι ε, Ήταν πασόκ. Να. Και τι κάνει το τσόδο πέρα, α πούμε. Να. Δηλαδή, κάποια φορά το είπα εγώ. Ξέρετε, υπήρχαν οι παλιοί που θα κάνανε build το splunk, command line από την αρχή. Δεν το κάνει ποτέ. Γιατί mm -hmm. λειτουργούσε σε πιο abstract level, κάποια άλλα πράγματα. Και η γνώση μου σε σχέση με του άλλου ήταν μηδαμινή. Δηλαδή, ήμουν κατά κάποιο τρόπο ούτε στη μισή χρησιμότητα και γνώση που είχαν άλλοι. Και όσο πιο πολύ ανέβρεσε επίπεδε, έλεγα ότι δεν είχα καν χρησιμοποιήσει ποτέ το προϊόν. Τόσο πολύ. Ναι, ε? και πήγα κάτι τρεφέ με τον πελάτη και λέγανε διάφορε μαλακίε, αλλά ήταν LLM. Έχω ακούσει αυτά μέσα στον οργανισμό, αυτά πρέπει να λέμε, αυτά του λέω. Α, αυτά είναι καλά, είμαστε καλοί εκεί. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Γεινό, ναι. Αλλά και okay. δεν θα είχε γράψει ποτέ την εντολή, α πούμε, να δει ότι όντω το κάνει. Τρέχει, ξέρει, δεν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι λίγο πολύ από ένα σημείο γίνεσαι self-serving το μέτρο. Δεν έκανε πριν. Ναι, γιατί πρέπει να ανοίξουμε. Λοιπόν, μιλούσαμε για το οργανωσιακό λίπο. Ναι, ότι ο, οργανωσια... ο οργανισμό μετά θέλει να. Το βλέπει στο ελληνικό κράτο, έτσι. Ναι. Ο στόχο του είναι η επιβίωση του οργανισμού και όχι απαραίτητα να πετύχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ε, οπότε ξέρει, είναι πάντα μια συνάρτηση fitness που κάνει δικαίωμα ο οργανισμό, μετά εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα insiders και όχι το λόγο για τον οποίο έχουν φτιαχτεί. Ποιο είναι το σημείο που αρχίζει και τροφοδοτείται αυτή η συμπεριφορά μέσα σε ένα οργανισμό. Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει την Google από εκεί που είναι efficient και παράγει και είναι μπροστά στο AI να μείνει πίσω. Νομίζω όταν υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε κερδίσει και ναι. όλα είναι η και η επανάπαυση ναι, στα πάντα. Πιστεύω ότι... Ισχύει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους οργανισμούς. Και το που και η, η υπερπροβολή γιατί τι, ξέρεις, είναι όταν υπο... βγαίνουν τα βίντεο στα tiktok που λένε a day in a meta εντάξει e έχω συλλογή είναι τρομερά, <laughs> μου αρέσει πάρα πολύ Έχω. Ε, <laughs> ε, 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 τώρα τρώμε <laughs> τώρα πίνουμε κομπάτσα, τώρα στέλνω email στην ταράτσα <laughs> ε, μετά ήρθε το βόρειο μου ναι, και έκανε ναι. το dj για το σκύλο μου όταν βλέπεις ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πάρα, πάρα πολύ εύκολα ε, 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 κάτι έχει πεθάνει ε, ναι. Καλά, εγώ έχω πεθάνει με βιντεάκι το μου στη Λεωπάρη, ο οποίο ξέρεις, έχει όλα αυτά και σου λέει από μία. Νομίζω μία τύπη, αν θυμάμαι καλά, yeah, είναι. Basically. Που κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και στο τέλο λέει ε, ε, Γρήγορη ε, η ανακοίνωση, παιδιά, μόλι με απολύσανε. Yeah, yeah, yeah. Το οποίο προφανώ πάντα είναι κρίμα, αλλά βλέπει ρε παιδί μου ότι όταν ε, τελικά δεν έχει ουσία στην καθημερινότητά σου. <laughs> ναι, όταν είσαι LLM. <laughs> <laughs> έτσι, δηλαδή το LLM ίσω να μην αποκριθεί καλά όταν υπάρχει στρε. Mm -hmm. <laughs> ναι, πραγματικά. Και... Εγώ προσωπικά, όταν βλέπω κάτι και υπάρχει πάρα πολύ υπερπροβολή, αλλά τέτοιου τύπου ότι α εμεί είμαστε γαμάτι, αλλά δεν. Δηλαδή, ε, το ChatGPT πραγματικά ήταν κάτι που ο κόσμο χρησιμοποίησε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Και ήρθε κοντά βασικά στον κόσμο. Ναι. Πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο AI το οποίο ήταν κάπου κλειστό πίσω από ένα black box. Ναι, ναι και εκεί τώρα βέβαια και τι politics μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό. Σίγουρα υπάρχουν. politics και national interest είναι, θα είναι τρομερό, αλλά είναι προφανώ μια σχετικά μικρή ομάδα η οποία δούλευε. Νυχθημερών με τεχνολογίε όχι πάρα πολύ καινούριε, έτσι. Ναι. Αλλά προφανώ και με τρομερή πρόσβαση σε datasets που. εντάξει, προφανώ ήταν όλοι οι Silicon Valley Insiders, δεν ήταν μια ομάδα που. Ναι, ενδελωνία. δεν το συζητάμε. Σαν Maltman ήταν, εντάξει, ναι, προφανώ. Ναι. Αλλά ξέρει, ακού μετά από την άλλη Google Project πώ λεγόταν και δεν είσαι ακούστηκε καμιά εταιρεία που να το έχει χρησιμοποιήσει. Έχει και αυτό σημασία, δηλαδή μπορεί όντω εσύ να μην έχει χρησιμοποιήσει κάτι ναι, άλλο. Έσκεψε ότι η Google είχε το DeepMind και το Google Brain που ήταν άλλε ομάδε και τώρα του βάλανε να δουλέψουν μαζί. Και ναι. πώ κάνει την κρίνη μια ομάδα η οποία έχει μάθει να έχει το. Τέτοιο. Ναι, ήταν λίγο ανταγωνιστέ. Οπότε όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Και γενικά όλο αυτό το εργασιακό κομμάτι, το πώ κάνουν με οι με ομάδε, πώ είμαι ο αρχηγό τη ομάδα φούτμπολ, δεν είναι πράγματα που διδασκόμαστε πολύ. Και εγώ πρώτο, α πούμε, θα πω ότι είναι, δεν είμαι, είμαι ο χειρότερο μάνατζερ, δεν μου αρέσει να πείθω άλλου. Αλλά είναι πολύ χρήσιμα skills που είναι ένα από τα μία νομίζω τη χώρα μα και τη κουλτούρα μα ότι είναι ότι δεν μπορούμε να παράξουμε ομάδε που μπορούν να μεγαλώσουν και να μεγαλώνουν με αμοιβαία εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν, εγώ θα πάω στο πώ κλείνει μικρά. Δηλαδή, οκ, μπορεί για κάποιον να είναι πιο ενδιαφέρον, επειδή μου το να είναι μια ομάδα με 600 άτομα, με 1000 άτομα, με 1000 άτομα. εγώ δεν είμαι από αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ. Δηλαδή, έχω πει ότι το, όριό μου είναι όταν η ομάδα χρησιμοποιεί Teams. Ξέρει, όταν αρχίζει και μεγαλώνει αρκετά ώστε να έχει νόημα αυτό. Ε, ο, οπότε, πώ ξεκινάω, ρε παιδί μου, ή πώ βρίσκω μια ομάδα, γιατί και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώ κάποιο θα μπορούσε να βρει μια μικρή ομάδα σήμερα, να χωθεί, μια, 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 Augmenta. Πώς Πώ θα βρω μια Augmenta. Ναι, αρχικά είναι ένα, ένα να, να παράγουμε ό,τι κόντα υπάρχει για ενδιαφέρουσε mm -hmm. Που εντάξει, και μια φορά μπορεί να πει εκ των υστέρων, ο παυλάκι, γιατί ο τάδε τύπο τα κάνει όλα χάλια, έτσι. Ε, αλλά όπω είπαμε, νέε προσπάθειε πρέπει να τι επικροτούμε και προφανώ δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε και μαζί του. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο, γιατί δεν ξέρει κανέναν άνθρωπο. Υπάρχει πάντα το people risk. Ε, μετά νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τι πολύ μικρέ εταιρείε είναι ότι κάποιο του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ο founder θέλει να δουλέψει μαζί του mm -hmm. ή θέλει να δουλέψει πάρα πολύ σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Τι προάλλε μου έστειλε ένα φοιτητή, ο οποίο σπουδάζει μεκατρόνικ και είχε ενθουσιαστεί okay. το πορτοφολείο μα γιατί πολύ hardware. Οπότε αυτό κάπου εκεί θα βρει κάτι που θα του αρέσει να δουλέψει. Τύπου Στάρα. Α πούμε, έχουμε τρει εταιρείε. Μάλλον θα του αρέσει η εταιρεία που κάνει πιο πολύ connect με το founder. Γιατί είναι μόνο χημεία με του founders στο να μπει σε μικρή ομάδα. Αλλά και δεν είναι πολύ διαφορετικό με τον founder το να κάνει join μια μικρή εταιρεία. Πρέπει και εσύ να έχει κάποιο μικρόβιο για κάποιο συγκεκριμένο τομέα ή κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία. Mm -hmm. Δηλαδή, κάποιο θα δουλεύει, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε. Ξέρω εγώ, σε πολύ advanced machine vision, ξέρω εγώ, θα η λάμδα οτόματα μάλλον αυτή τη στιγμή η εταιρεία ή να πάει στην Augmented που πλέον θα είναι CNH και θα έχει τι άλλο, mm -hmm. άλλο structure. Ε, οπότε και πολλοί βέβαια, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι... Όταν mm -hmm. έρχεσαι στα Greek Syntech event που κάνουμε, θα εκπλαγείτε και οι ίδιοι. πολλά από τα παιδιά που ξέρουν που δουλεύουν στη Γερμανία και στο Άμστερνταμ δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν startups στην Ελλάδα ή ότι κάποιε είναι και πολύ καλέ και ότι κάποιοι ίσω και βγάλανε εκατομμύρια. Εδώ πήγαμε και δεν ξέραν το podcast μα. <σίλιο> <σίλιο> καλό, καλό. Ε, ε, χρειαζόταν. Εντάξει, <σίλιο> ε <biliante, χρειαζόταν>, η <οίλιο> αλήθεια είναι ότι κάποιοι το ξέραν. Αλλά α πούμε στο Βερολίνο που είχαμε πάει παρέα τώρα στο <σίλιο> πριν από Χριστούγεννα, ε, υπήρχε πολλέ κόσμοι που έλεγε Α, γίνονται πράγματα. Κάνει το λογισμικό στην Ελλάδα. Αυτό που μα θεωρούν και λίγο καζαμπού, α πούμε, ξέρω εγώ, είναι πολύ άσχημο. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και ο στόχο που κάνουν αυτά τα event είναι και να πούμε. Δεν πάμε να βρούμε το νέο founder. Πάντω πούμε γίνονται πράγματα. Και γκάλ. Γίνονται πράγματα, κοιτάξτε έχει νόημα. Κάποιο από εσά κάνει κάτι ενδιαφέρον, ίσω ακόμα και στο ίδιο δωμάτιο εκεί που δεν γνωρίζεστε. Και δείτε το δίκτυό σα να κάνετε κάτι σημαντικό. Ε, Γιατί όπω βλέπει, όταν μιλά, δεν είναι θέμα ότι γκρίκνε ή η Ελλάδα είναι καλύτερη όλη. Απλά oh, ο καθένα στο oh. δικό του εθνικό ή γλωσσικό πρωτίστω δίκτυο μπορεί να πάει πολύ πιο γρήγορα όταν yeah. χρειάζεται να κάνει την έξτρα δουλειά να μεταφράσει τη σκέψη του στα γαλλικά ή στα ολλανδικά. Ε, ένα συγγνώμη που πετάγαμε, αλλά εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω που ταιριάζει πολύ και για μένα είναι όντω πρόβλημα και θα ήθελα να το αλλάξουμε και ξεκινάει και από την ίδια την εταιρεία, τη δική μα, τη, τη Logic, είναι το ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εξωστρέφεια. Δηλαδή, και εμεί δηλαδή αυτή τη στιγμή. Employer πήγες, branding. Αυτή τη στιγμή αυτομαστιγώνουμε, εγώ. Δεν είναι μόνο το employer, είναι το τι κάνουμε γενικά. Δηλαδή, μπορεί να, να βρει πελάτε, μπορεί να βρει επενδυτέ, μπορεί να βρει ε, υπαλλήλου. Ναι. Οτιδήποτε χρειάζεσαι ανθρώπου με πολλού διαφορετικού τρόπου. Και πρέπει να μιλά, αυτό πρέπει να βγει προ τα έξω. Ναι. Εμεί θα κάνουμε καλύτερη δουλειά σε αυτό φέτο. Δηλαδή ενώ... Εννο... Αυτό που λέμε στι εταιρείε μα, γενικά σχεδόν κανένα από το κάνει καλά είναι το employer branding. Mm -hmm. Υπάρχει ένα CV, ξέρω, υπάρχει ένα job opening και λέει, ξέρω, εταιρεία. Γιατί κάποιο να έρθει να δουλέψει μαζί σου. Γιατί, επειδή είσαι 20 λεφτά, χαιστήκαμε, όλοι 20 λεφτά κάποια στιγμή. <laughs> επειδή έχει ωραίο site, όχι. Πε μου ακριβώ ότι μαζί μα θα λύνει σε αυτά τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο, με αυτέ τι τεχνολογίε, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Οι αγγελίε είναι δράμα. Οι ναι, πάλις... δηλαδή, α πούμε, η οκμέντα πάλι μετά από έτσι, η παρέμβαση, α πούμε, δική μα και τη Σάνε, ξέρω εγώ, να πάει το career page, λέει τι κάνουν, βιντεάκια, βιντεάκια από την ομάδα που λένε πώ δουλεύουν και τι κάνουν, ποιο είναι το προϊόν, για ποιου κάνει αυτό το προϊόν. Οπότε κάποιο που μπορεί να θέλει να κάνει είτε μα είτε μεγάλη αγροτική οικογένεια. Ο Δημήτρη Ακρίδα που είναι από του πρώτου εμπλοεί στην εταιρεία. Ε, του άρεσε και το όλο stack, αλλά ήταν ο ίδιο από αγροτική οικογένεια και έκανε. Έκανε relate. Έκανε relate. Mm -hmm. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή γιατί... λέει, θα βοηθάω κάποιον μπροστά το πατέρα μου. Είναι πολύ σημαντικό. Φεραμένο. Έτσι. Δεν θα βρει το mission σε όλε τι δουλειέ που κάνει, προφανώ. Και πιο πολλέ εταιρείε. προγραμματισμό δεν είναι ότι όλα έχουν ξέρει, το άμεσο connection που θα βρει με τα δικά σου αφηγήματα, αλλά μπορεί να αρέσει το συγκεκριμένο technology stack, α πούμε. Ή να δουλεύουμε με συγκεκριμένου ανθρώπου που έχουν αυτό το worldview. Οπότε αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι που πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είναι γιατί να δουλέψει μαζί μου. Ναι. Όχι, okay, γράφετε React και εσύ και όλε τι άλλε θερίε δεν ήταν React. Και τι έγινε. Mm. Δηλαδή, και και θε να κάνει και σε έλεγχο ανθρώπου οι οποίοι θα έρχονται και θα ταυτίζονται με κάποια πράγματα που. ή να ξεκινήσει και κάτι, θα μπορούσε να πει. Αν ξεκινήσει. Είναι... Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλη κουβέντα. Μιλάμε ήδη δύο ώρε, θα μιλήσουμε άλλε δύο ώρε. Ωραία, ε, ε, ναι, Λοιπόν. Δεν έρχονται διάφορα παιδάκια έτσι. Παιδάκια, sorry. Είμαι σαραντάρι πλέον, οπότε ξέρει, μου φαίνεται. Ε, επιτρέπεται, ναι, επιτρέπεται. Είναι, ναι, είναι, ηλικιακό, δεν είναι για να μειώσω κάποιον, έτσι. Ε, θέλω να κάνω startup. Πέντε χρόνια τώρα θέλω να κάνω startup. Ωραία, δεν θα κάνει ποτέ. Δεν είναι τι να θε να κάνει startup. Γιατί τι να κάνει startup, είναι κατά. Έχει άγχη, πρέπει να πληρώσει κόσμο, δεν θα δουλεύει τίποτα, είναι πάρα πολλέ ώρε δουλειά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνει startup. Εντάξει, μην κάνετε. Αυτό είναι το. Αυτό ναι. Λοιπόν, αλλά ώρια, πρέπει να κάνει όταν ακόμα. σε τρώει και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Γιατί Είδε αυτό το θέμα και πιστεύει ότι έπρεπε να... να ήταν ανάποδα το ποτήρι. Θα ήταν καλύτερο mm -hmm. ο κόσμο. Ε, όταν βρει το πρόβλημα, πω σε προβληματίζει πάρα πολύ. Και για... εμά μα αρέσει πάρα πολύ να βρούμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν περάσει πολλή χρόνια τελειοποιώντα την τέχνη του. Όπω είναι ο Άρσο Κολοκυθά που φτιάχνει τα ελικόπτερα αυτά, τα drones. 7 χρόνια τα δουλεύει, έχει σχεδιάσει όλα τα πάρτ. Ήρθε το Βιετνάμ, τα φτιάχνει και έχει φτιάξει ίσω το καλύτερο ηλεκτρικό drone στον κόσμο. Mm -hmm. Δηλαδή, ξέρω, το λιμενικό τη δηλαδή, Νοτίου Κορέα έχει αγοράσει 6, θα πάρει άλλα 40. Okay. Έλα, έτσι, γιατί ή δοκιμάσαν τα πάντα και ήταν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί είναι το καλύτερο, γιατί ο τύπο έφαγε σχεδόν όλη την ελληνική του ζωή να φτιάχνει ελικόπτερα. Αυτό του άρεσε. Η ηλεκτρολόγο έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει aviation. Αλλά έχει πάθο αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε ε, είναι ένα από του 10, 20, 30, 50 ανθρώπου στον κόσμο, ο οποίο πρέπει να κάνει με αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρη, ο κότα τη ε, Λάμδα Τόματα, δούλευε με Machine Vision στην Apple στο Special Project Group, δεν, δεν σα λέει. <laughs> Κάπου στο <μολιώδε>, λέει από εκεί. Και πιο πριν ήταν στο σι... Πανεπιστήμιο τη Μινεσότα και έκανε GPS Net Navigation. Οπότε ήξερε να πάρει ένα ρομπότ και να πάει μέσα στο χώρο, να βρει που είναι, τι είναι γύρω του κλπ. Και αποφάσισε να κάνει τη defense εταιρεία mm. στην Ελλάδα. Γιατί το 21 έβλεπε δεν ξέρω εγώ, εκεί πέρα κάτω στο νοτιοανατολικό Αιγείο. Και σου λέει πρέπει, είμαστε λιγότεροι, πρέπει να μπορούμε να έχουμε έξτρα αντίληψη τι συμβαίνει για να μπορούμε να αμυνθούμε. Mm. Έτσι. Και γύρισε στην Ελλάδα, άφησε την Apple, άφησε το vesting και γύρισε στην Ελλάδα να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν τον ένιωζε αν θα δουλέψει μαζί μα ή θα πάρει λεφτά από εμά. Θα το έκανε. Mm -hmm. Έτσι. Οπότε, όταν βρίσκει αυτά τα προβλήματα τα οποία εσύ θα δουλέψει παράλογα πολύ, όχι για κάποιο state, αλλά γιατί σ' αρέσει να δουλέψει παράλογα πολύ γι' αυτά. Γιατί πιστεύει ότι πρέπει τα πράγματα να είναι διαφορετικά, τότε κάνει startup. Μόνο τότε πρέπει να κάνει startup, βασικά. Εντάξει. και μπορεί να κάνει μια εταιρεία, α πούμε, η οποία είναι μεσαία. Ναι. Να, να κάνει τη φασουλά. την εταιρεία η οποία θα είναι άπειρε ώρε και μπορεί να έχει ένα... πιθανότητα να γίνει κάτι πολύ μεγάλο και να σηκώσει χρήματα κλπ. Απ' την άλλη μπορεί να είναι μια, εταιρεία, ένα συγκεκριμένο χώρο, π.χ. ξέρω εγώ, πε ε... ERP για εταιρείε στην Ελλάδα mm. που πρέπει για σύνδεση με my data. Most software out there is garbage. Ο εγώ ναι, θα, ναι. κάνω καλύτερο, θα το κάνω web, θα το κάνω φθηνότερο και είναι τόσοι πελάτε, θα παίρνω τόσο, θα βάζω τόσο και θα βγαίνει. Πολύ ωραίο, έρευνα αγορά, βλέπω και κάνω. Αλλά εκεί πρέπει να φτιάξει εταιρεία που να ξέρει, ξέρει. Όποιο την κάνει join θα είναι μια καλή εταιρεία, λογική, θα κάνει αυτά που πρέπει κλπ. Αλλά το startup, το start όμω είναι πιθανό να έχει ποτέ revenue. Ναι, Έτσι. όχι, είναι τρελό. Είναι τελείω επικίνδυνο. Το άλλο ξέρει ότι θα βγω έξω, θα πάρω 10 τηλέφωνο, θα βρω 10 πελάτε. Είναι ξέρεις, λίγο mm. πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, τα steps που mm -hmm. πρέπει να κάνω. Προφανώ και εκεί μπορεί να μην βγει τα πράγματα για άλλου λόγου, αλλά η startup συνήθω είναι εξή. Ξέρω εγώ, ξεκινάει κάποιο να κάνει ξέρεις, εγώ, διαχείριση lightning καναλιών για να κάνει payments over bitcoin. Maybe it's never been a business. Αλλά κάποιοι έχουν ρίξει κάποιο yeah. στην Αθήνα που του ενδιαφέρει το Lightning συγκεκριμένα, το mm -hmm. Lightning Network, το κάνουν. Mm -hmm. Και παίρνουν τεράστιο ρίσκο έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Στη startup μπορεί, μπορεί, μπορεί να μην υπάρχει καμία αγορά, είναι πάρα πολλέ φορέ στην αγορά. Αλλά άμα είσαι ένα insider, μπορεί να το ξέρει. Αν είσαι ένα πρώην confluent τύπο και ξέρει το Kafka, έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα και του λείπει αυτό, πα το κάνει ναι, και είναι σχεδόν στανταράκι ότι έχουμε. θα σε φέρουν πάλι πίσω. Ε, mm. αυτό είναι το ωραίο όταν δουλεύει στην βιομηχανία. Και αυτό μα αρέσει. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να έχει το παράλογο, είναι σαν χόμπι να το λύσω ή ξέρει, ήταν το διδακτορικό μου. Μπορεί να είναι πάρα πολύ insider από ένα industry και να είναι. Θα πάω να κάνω μπαμ, 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 μπαμ. Είναι αυτοί οι πελάτε μπαμ, μπαμ, μπαμ. Α πούμε, το πρώην αφεντικό μου στο Splunk έχει ε, κάνει μια εταιρεία η οποία τι έκανα. Καθόταν μπροστά από το Splunk, έκανε pre-processing και έρχεται στο Splunk μετά τα δεδομένα ακριβώ με το μέγεθο που πρέπει. Και το Splunk και το Elastic κυρίω είχαν ένα pricing που ήταν βάση δεδομένων. Mm. Άρα, πει στου πολιτέ του Splunk, του λέει: και, Παιδιά, θυμάστε που πουλήσατε να πάτε του πελάτε, ναι. ένα εκατομμύριο πλάσ Splunk, θα σου πείτε: Δώστε μα 100 και θα σα ρίξω το Splunk budget στο μισό. Ναι, mm -hmm. Άλλη, πάρε τα λεφτά μου. <laughs> Τέλο. Ναι, Οπότε ναι, ναι, ναι. εταιρεία που μεγάλωσε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ξέραν ακριβώ πρόβλημα... τα προβλήματα τη αγορά του log management. Το ξέραν από μέσα, ξέραν του πάντε, ξέραν αυτού που πουλάνε log management, οι οποίοι ξέραν του πελάτε που αγοράζουν log management με μεγάλα budget και κάνει εταιρεία που πήγε ξέρω στα 2,5 δι 4 χρόνια. Wow. Πολύ ωραίο. Αυτό το οποίο είναι, είναι σημαντικό που πάλι το είπε είναι να σου αρέσει το grind αυτού που επιλέγει κάθε φορά. Ναι, δηλαδή ναι. πρέπει να σου αρέσει να έχει τα προβλήματα που έρχονται παρέα με την. Δηλαδή δεν γίνεται. Όντω, το να τρέχει εταιρεία για να βγάλει λεφτά, ναι, χαίρομαι πολύ. Είναι, είναι ένα θετικό. Και αν πάει καλά, εκεί θα βγάλει. Όντω. Και γιατί να μη σ' αρέσει. Πρέπει όμω όχι απλά να αντέχει, να προτιμά να έχει τα προβλήματα και τα άγχη του να τρει μια yeah. εταιρεία ή μια startup ή whatever πε το Μερικοί θες. άνθρωποι για διάφορου <laughs> λόγου ανατροφή κλπ. του αρέσει να είναι στο κέντρο των προβλημάτων και να τα λυνουν mm -hmm. δηλαδή, το είχε πει ένα άλλο VC ότι ξέρει, άνθρωποι που είχαν δύσκολη παιδική ηλικία ζούσαν σε ένα χάο και έπρεπε κάπω και να βάλουν μια τάξη αυτό το Και είναι μάλλον αυτοί που θέλουν πάλι να δημιουργούν ένα χάο. Να συναστερίε και να είναι στη μέση και να λύνουν και μέσα από αυτό να βρίσκουν τη θέση του στην κοινωνία ή ξέρεις να νιώθει ότι έχουν ένα control ε, ή πρέπει μια αξία μέσα από αυτό. Οπότε ξέρεις, υπάρχουν και πολλά ψυχολογικά θέματα από όπως όλοι έχουμε. Ναι. Μερικά ψυχολογικά θέματα χρησιμοποιεί προς συμφέρον σου να μπορείς να φτιάξει ναι. κάτι. Έτσι. Τα ανακατευθύνει, ας ναι. πούμε κάπως. Ναι. Ε, σε μεγάλο βαθμό ή ξέρω εγώ μπορεί να έχει τύχει να... να, είχαν εταιρείες σου ή κάτι τέτοιο και να, να έχει Μπορεί να έχουν όλοι φίλοι σου και εσύ να λε: Παόλοι έχουν, εγώ ποιο είμαι, α πούμε. Δεν μπορεί να είναι μόδα, βέβαια. Δηλαδή πρέπει να. Προφανώ είναι, ναι, πάνω. και δεν είναι πάντα κατάλληλο κίνητρο ναι, αυτό, έτσι. Κανιά φορά για μερικού ανθρώπου είναι εξαιρετικά κίνητρο, α πούμε, ότι ξέρει. Πρέπει και εγώ να είμαι κάτι. Είναι lifestyle. Αλλά ναι, και δεν νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάποιο δεν κοιμάται το βράδυ γιατί πιστεύει ότι πρέπει την άλλη το λίπασμα να πέσει εκεί που πρέπει, σωστά. Ναι. Αυτό είναι και το, αυτό είναι, που είναι, είναι, τρομερό καύσιμο αυτό. Το να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ επειδή σκέφτεσαι ότι. Ναι, είναι κάτι που δεν το κάνει για πάρα πολύ καιρό, έτσι. Δεν είναι όχι, υγιές. αλλά είναι φοβερό. Υγιές. Καλά, προφανώ δεν μπορεί να το κάνει για πάρα πολύ καιρό. Και μετά από λίγο, κοίταξα, το. και γίνεται άχαρο. Και. και άμα ταξα... το κάνει για πάρα πολύ καιρό, σημαίνει ότι δεν το φτιάχνει κιόλα. Αυτό, ναι. αυτό, αυτό επίση είναι και αρκετά self-driven. Είναι αρκετά προσωπικό. Δηλαδή, στο τέλο, <coughs> για να πετύχει αυτό, θε να γίνει ένα σύστημα. Το οποίο είναι λιγότερο προσωπικό. Ναι, ναι. Οπότε, αλλά είναι καλό κάθε Εκεί μετέφερε κάποιο άλλο. Ναι. Δηλαδή, εκεί που πετυχαίνει να έχει αυτό που λέει ο Ταλέμ, skin in the game. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, και πολλέ φορέ η μικρή εταιρεία σου προσφέρει μια χειρότερη εμπειρία από τη μεγάλη. Το support δεν είναι τόσο καλό, δεν απαντάει τόσο γρήγορα κλπ. Αλλά όταν απαντάει κάποιο το παίρνει πολύ προσωπικά και σου λέει Έρχομαι την άλλη μέρα και σου φέρνω μια συσκευή. Ή ξέρω, εγώ κάθομαι τρει το βράδυ και κάνω patch και σου κάνω deploy γιατί ξέρω εγώ τότε. Και ξέρω, είχαμε ένα πετύχει την τον Άλεξ. Μπάξεν ποτέ δεν έλεγα μόρε κλπ. Αλλά βλέπω, ξέρω εγώ, Άλεξ, να είναι τρει στο το πρωί να βλέπω πάντα στο Zendesk και commit. Ναι, ναι, ναι. Απα... <laughs> commit και απάντηση, ναι, ναι. ναι. το πρωί, λέει, γύρισα, λέει, το μπάρ, είπα να κοιτάξω σε μια ματιά. Ε, με εντάξει, άλλες να... ηλικίε και όλο αυτό, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Τι να πεις μετά, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Όχι, πρέ, πρέπει να σε αρέσει, ρε παιδί, με αυτό που κάνετε Δηλαδή, το, το, σημαντικότερο είναι βασικά να είσαι χαρούμενο κάθε μέρα. Για αυτό ναι, που ναι τώρα να ναι, εντάξει, και αυτό είναι πάλι έτσι λίγο Ξέρεις έτσι λίγο Τι θα πει χαρούμενο Τι θα χαρούμενο πει χαρούμενο χαρούμενο και λοιπά Χαρούμενος ρε παιδί μου την έννοια ότι Να μην ξυπνά και να, και να λες Φτού ρε γαμότο, Πρέπει να πάω να φάω το μπάρι 8 ώρες στην μάπα Ναι δηλαδή και στο να κάθουμε τώρα Να βγάζεις τα μάτια με να λύσεις ένα μπακ Δεν σε κάνει χαρούμενο αλλά ίσω ότι η απάντηση σε έναν πελάτη που έκανε συγκεκριμένο πράγμα και τέτοιο, αυτό δεν σε κάνει μόνο χαρούμενο. Δηλαδή την τοπαμίνη. Κάνει. Δεν νιώθει τόσο άνετα να είναι μέσα στη σκατίλα. Αλλά κάπου εκεί υπάρχει ένα reward. Ένα reward. Αλλά πρέπει να δει ποιο είναι αυτό το reward function που δουλεύει για σένα. Ναι, σωστό. Ναι. Μα, μα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βρει εσύ. Και δεν, και δεν εννοώ το ότι μπορεί να σε κάνει χαρούμενο το ότι εγώ θέλω να είμαι χαλαρό σήμερα. Να πάω μετά να πιω τα ποτά μου. Δεν αυτή... νομίζω ότι χαρά είναι ένα πολύ καλό drive. Οκ. Okay, μπορεί να δηλε... στο drive είναι, ξέρει ότι απλά είχα πάρει την που ήμουν ίσω πολύ άνετο και τώρα πρέπει να τα αλλάξω. Είναι πιεσί να λε. Είναι ωραίο το να ρε παιδί μου, κάθισε και κάτι. Ναι, 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 Και να πει, ε, όχι, πρέπει τώρα να σκληρίνω. Τέλο. Ναι, mm -hmm. τέλο, πρέπει να σκληρίνω. Ωραία, πρέπει να σου δίνει κάτι τοπαμήνι. Το πάμε αλλιώ. Το και, οποίο πρέπει να Μπορεί effort. να πάρεις πολύ καιρό να γίνει τρέινγκ για να πάρει την τοπαμίνη ναι. από αυτό. Δηλαδή μετά να λε να. Να γουστάρω ότι κάθε μέρα πούμε, θα σκίζω τα χέρια μου, ξέρω εγώ θα κάνω βάρια. Αυτό, μα αυτό α, το είναι σημαντικό. Να πάρεις, ναι, για να το φτιάξει ο... αυτή τη συνήθεια ότι μετά παίρνει reward, να πολύ Να προτιμά τον κόπο αυτό. Αυτό ναι. έχει σημασία. Δηλαδή ότι εγώ ναι, αυτό τον, προτιμάς, τον κόπο θέλω. Αλλά κάτι, κάτι λογικό μέσα σου, κάποιο πρόσωπο σου λέει ότι το, μάλλον πρέπει να κάνει αυτό. Ότι, ότι έχει αυτό το σκοπό. Ή ο άλλο το έκανε και κοίτα πώ το κατάφερε και τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι, αυτό, θεωρώ είναι, αυτό θεωρώ ότι είναι κακό σύμβουλο στον αγγλικό. Ναι, εγώ, το, εγώ, τον έχω μιμητισμό μέσα μου φουλ, αλλά θεωρώ ότι είναι κακό σύμβουλο. Ναι, αλλά δε τώρα. Είναι Αν, αντισ... το περιβάλλον σου, α πούμε, λε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Όταν βλέπει τρία παραδείγματα επιτυχία που ήταν σαν και σένα όμω, έτσι. Όχι να μου έρθει τώρα κάποιο που πήγε στο Στάνφορντ πριν 10 χρόνια και ήταν εκεί πέρα, πήγε YC, ήταν πριν Google κλπ. Εντάξει, λε, Αν όμω είναι ο φίλο από το α πούμε, να. Δεν είναι μυθισμό για να κάνω και εγώ το ίδιο, αλλά λε, όπα, γίνεται. Μάλλον γίνεται. Εγώ τι ναι. κάνω. Α, αυτό. Ναι, 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 οκ, okay, okay. ε, άλλο, ναι, okay. Είναι άλλο το να βλέπει κάτι και να λες, οκ, okay, κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει και για μένα. Όχι, και άλλο να ότι εγώ έτσι γίνεται. θέλω να γίνω. Κάποιο που τελικά έκανε αυτό το πράγμα, θυμάμαι, είναι ένα φίλο μου τη Σπαρτή, ο Βασίλης Είσαι, Βασίλη Μπαϊμά. Yeah. Ο οποίο θέλει yeah. θέλει πληροφορική. Κρίστε ένα παιδί, GLX, Μιχανάκι, Ολυμπιακό. Ναι. Yeah. Τελειώνει η ταινία, Παναγιώτη, τελειώ θα βρούμε και έτσι. Και του λέω, Βασίλη, άμα έχει τελειώσει πληροφορική και δεν βγάζει λεφτά, είσαι μαλάκα. Ναι. Τι κάνει, τέλειωσε και τι θα κλαίγεσαι. Έχει ναι. τελειώσει το επάγγελμα που πρέπει, που δεν υπάρχει καμία ενεργεία και μου λε τώρα τι θα βρει. Στα μάτια μου λέγεται σε λαχρότε. Ναι. <laughs> Μετά με του λέω, Πού είσαι, ρε, Βασίλη. Ελά, μου λέει τότε μου έχει πει αυτό και έτσι και κάτι και ασχολήθηκα. Και τι έκανα, έμαθε καλά WordPress και δούλευε από τη Σπάρτη η εταιρεία στη Σιγκαπούρη, ξέρει. Η χώρα που είναι 60 χρόνια μπροστά. Ναι. Ε, Θε θες το παράδειγμα καμιά φορά. Θε να πει, όπα. Μια γιατί παρακίνηση. Είμαι, γιατί, να κάθομαι στη μιζέρια. Θε την παρακίνηση και θε και τον μεμητισμό. Πει ο άλλο ο Θοδωρή πάλι από τη Σπάρτη. Κάνει design από το σπίτι του, δουλεύει για οποιαδήποτε startup και ζει στη Σπάρτη και έχει ένα πολύ καλό εισόδημα και δουλεύει με καλέ εταιρείε. Δεν περιμένει τώρα τον κάθε ξενοδοχείο και τον κάθε λοπαραγό να τον πληρώσει και να διαπραγματεύεται 500 ευρώ το site. Ξεκίνησε από αυτό το πράγμα όμω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από ναι. κάπου ξεκινάω. Ναι. Ξεκινάς, και τώρα δεύτε. στη Σπάρτη έχω 5-6 φίλου, δουλεύουν remote κάποιοι πρέπει να νούμερο. Να. Όμω όμω βλέπει κάποιο όλου αυτού, κοιτάει του άλλου που κλέγονται και είναι κάθε μέρα που πίνουν καφέ στο μήνυμα και δεν κάνουν τίποτα. Μπορεί και ο ίδιο σε είναι τέτοια φάση, κάποια στιγμή να πει κάποιο σου πάρει. Στη Σπάρτη δεν δε γίνεται δε 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 δουλειά. Πρέπει αυτό. να πάω καμπάλουν. Όχι, μπορεί να και... μην στη Γιατί Μα... βλέπει του άλλου που το κάνανε. Του βλέπει όμω αυτό πολλέ φορέ ναι, νομίζω ότι χάνουν. Του βλέπει, αλλά μπορεί να ακούσει, να κάνει και να έτσι. Μπορεί να υπάρχει κανένα φράγκο και λοιπά, ρε παιδί μου, είναι λίγο άσχημο. αλλά το πιο σημαντικό είναι να το ρωτήσει κάποιο που πει: πώ το έκανε. Γιατί? Και αυτό είναι, δεν το βρίσκω πολύ συχνά αυτό το πράγμα, αλλά έχει αρχίσει και, και να αλλάζει. Δηλαδή, το καλύτερο μου είναι να παίρνω μηνύματα στο LinkedIn από πιτσυρί και μετά στο σχολείο. Mm -hmm. Έτσι. Και επίση να γίνει και, και με εσά και το podcast αυτό να κάνει ναι. αυτή τη δουλειά. Πε μου πώ το έκανε και γιατί γίνεται έτσι. Mm. Και γιατί όλοι οι άλλοι δεν το κάνουν, εσύ, πώ πέτυχε για σένα. Και είναι δουλειά μα να πολλαπλασιάσουμε αυτά τα παραδείγματα, ξέρεις. Να πει σε κάποιον ρε φίλε πήγαινε πάρε ένα μάθημα React. Δεν ξέρουμε αν θα γράφουμε ρεάξι 10 χρόνια ή σε ναι, 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 ναι. θα μπει σε μια ρόλη που να πει μπήσε... ότι υπάρχει αυτό. Δεν είναι ότι πήγα στο ΤΕΙ .E. και μου λέγανε αυτά τα βιβλία, άσχετα πράγματα, τα τέλειασα. Α πούμε τώρα πολύ μου άρεσε. Κρυβό τη Βέλο Ρότερ, α πούμε, ήταν μια κοπέλα, έχει τελειώσει τη ΤΕΙ, .E. ήξερε εμένα βολκρολογικά κλπ. Ζούσε κάπου και στη Βορεια Πολοπόνη, το θυμάμαι, ήταν στο Αίγυο, στο Ξιλόκαστρο και πήγαινε και υπέγραφε, ξέρει, ελέγχο για σπίτια, α πούμε, ότι. Ελελε mm. LLM. <laughs> δουλεύει η <laughs> γραφειοκρατία, τάκ, <laughs> τάκ, τάκ. Δουλεύει η γραφειοκρατία, τάκ, τάκ. Τώρα θα κάνει ένα σύμπλο ελικόπτερο το οποίο θα τα πετάει μια εταιρεία στην Ποστόνη που μεταφέρουν ας πούμε, μοσχεύματα. Μωάω. Wow. Έτσι. Ε, και νομίζω δουλειά μα είναι να βγάσουμε πολλά τέτοια παραδείγματα yeah. και να παρακινήσουμε έναν άνθρωπο να το πει ρεύμα αφού τραβά. Κάνει εκεί στι admin στη μιζεροτερία εδώ πέρα, ξέρω εγώ, Windows 2000 μηχανήματα monitor που δεν yeah. έχει, κάνει update κανεί. Κάνει ένα course κυβερνήτη management. Δεν είναι πυρηνική φυσική, αν και μπορεί και να είναι. <laughs> ναι, 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 ναι. Αλλά ναι, ρε φίλε, πάρτο και μετά δοκίμασε να δει, κάποιε άλλε δουλειέ εργασία. Και αντίστοιχα, πάλι με το ίδιο φίλο, δούλευε σε φάρμακα κυβερνήτη, Ολλανδική εταιρεία, Tevops Remotely, 60-70 πλά. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ξέρει, αν τραβάμε σε έναν άνθρωπο από τη μιζέρια που του έχουν περάσει άλλοι, δηλαδή ο μιμητισμό μπορεί να είναι καμιά φορά καλό. Αλλά ξέρει, πρέπει να γίνεται και okay. από ένα σημείο, ξέρει. Σεβασμού στον άλλον που δεν τα έχει καταφέρει. Δεν έχει καταφέρει γιατί είναι χαζό δεν Μα δεν, μα, πρέπει να πάνε να το πεις Απλά είναι σε λάθο περιβάλλον. Να του δώσει μια λεπτική Ναι, αυτό είναι. Απλά λάθο περιβάλλον. Και του λε, στρίψτε το λίγο έτσι, αν έχει δεν μπορεί να φτιάξει κανένα τη διάθεση να κάνει να ξεκινήσει 30 μέρε τη σειρά πούμε, για να το μάθει κάτι. Αλλά βλέπετε κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να το πούσει για να το κάνουν. Κανιά φορά και με τρόπο. Κόψε τι μαλάκια, τέλο. Ναι, ναι. τέσσερα χρόνια, αλλά μετά. Ναι, ναι, χαρά. Ναι. Γεια σα, Βασίλη. Μάλιστα. Λες να το ραπάρουμε τώρα, τώρα από... Μ' αρέσει βασικά το μήνυμα στο τέλο για, ραπάρισμα ή, ή, ή να το πάμε πώς το βλέπεις. Δεν ξέρω, τι, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Καλά, μπορούμε να κάτσουμε άλλες δύο μέρες. Μπορεί να πώς να αλλά... είμαστε γραφικοί. Πρέπει να έχουμε κάτι για το χρόνο να πούμε καταρχά. Γιατί 420 ok πρέπει να παίξει και το χρόνο νομίζω. Τέλεια. Ωραία. Ωραία. Οπότε πηγαίνοντας προς το τέλο, ε, μπορούμε να προτείνουμε πράγματα. Αγαπητέ φίλε πάνω. <laughs> έχουμε να προτείνουμε κάτι. <laughs> Θε να πα πρώτε τελευταίο, βασικά, να το πω έτσι. Τι να προτείνουμε. Βιβλία, άρθρα, βίντεο, κάτι. Βιβλία, βίντεο, άρθρα, κάτι. Ε... Ναι, σε αναγνώσματα. Μπορεί να το είχα πει και πέρυσι, αλλά θα το ξαναπώ. εψιλονtheory.com. Mm -hmm. Ben Hunt στο Twitter. Ένα τύπο που αναλύει κυρίω. είναι ένα. financial, είναι, έχει ένα hedge fund, αλλά αναλύει τα narratives. Έχει ένα series από άρθρα στο site που λέγεται. Κάτι narratives. πώς επηρεάζουν την, την κοινωνία. Mm -hmm. την ανθρωπότητα. Είναι τέσσερα άρθρα, νομίζω έχει τρία, τρία δωρεάν άρθρα. Έχει 150 δολάρια συνδρομή. Εντάξει, βρείτε να πρόξει κάτι άλλο, να διαβάσετε το τέταρτο. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι ο συνδυασμό τώρα τεχνητή νοημοσύνη, τι είμαστε, πώ δουλεύουμε, πώ αντιλαμβανόμαστε στον κόσμο, τι είναι τα narratives, τι είναι όλα αυτά που διαβάζουμε και μα ποτίζουν κάθε μέρα το μυαλό. Δηλαδή, νομίζω ότι σχεδόν τα πάντα από τα νέα και social media είναι όλα μόλυνση για το μυαλό. Έτσι. Ε, και οπότε πρέπει. Και εγώ ο ίδιο δηλώνω πρώτο ε, 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 ότι είμαι θύμα αυτών και θα είμαι για πάντα, μάλλον. Οπότε απλά τα λάθη θα είναι. Όλοι μα είμαστε, ναι, είμαστε. είμαστε. Οπότε καλό είναι να το καταλάβουμε ε, πώ δουλεύουμε, πώς κάνουμε σκέλη κοινωνία με, με τα φυγήματα. Νομίζω είναι, είναι τρομερό ανάγνωσμα. Ε, και ένα άλλο πολύ ωραίο podcast που άκουσα πρόσφατα είναι του Huberman ah, Α! Ναι. Ε, που μιλάει για την δοπαμίνη. Ε, mm. mm. Αυτό που πήγα να σου πω ε. ότι εκεί πέρα έλεγε πρακτικά ότι. Το σημαντικό δεν είναι να σ' αρέσει το σώμα σου μετά, α πούμε, να σ' αρέσει η άσκηση. Λοιπόν, δου... ναι, ναι, ο πόνος αυτός. Και οπότε ο να κόκος. το κάνει συνέχεια. Γιατί και να φτάσει στο end State, θα πει το έφτασα. Τέλο. Ε, ενώ αν μάθει τη διαδικασία, να παίρνει το hit, θα, θα... μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που έχει ε, habit. Συνήθειες. Μα, γι' αυτό να πάμε και στο. να ρίξουμε και το ελληνικό έτσι αφήγημα που λέει ότι πρακτικά δεν είναι ρε παιδί μου η Ιθάκη, αλλά είναι ο δρόμο αυτό που έχει σημασία. Δηλαδή πρέπει να σ' αρέσει το, να, πα κάπου, όχι να βλέπει ότι θέλω να φτάσω κάπου και απλά αυτό να είναι το. Δεν υπάρχει κανένα προορισμό στη ζωή γιατί δεν υπάρχει και κανένα νόημα. Ναι. Πού πού Μ' αρέσει που μ έτσι βαρύγδουπα. Επιβίωση. Ναι. Τέλεια, λοιπόν, εγώ θα προτείνω το κανάλι του Ray Dalio που είναι ένα άλλο ε, hedge fund manager. Ναι, και αυτό που τα δικά του να ράψει. Και αυτό που τα δικά του <laughs> να ναι, όταν σου λέει για την Κίνα, πόσο μπροστά είναι και πάει και κάνει hedge fund που επενδύει στην Κίνα. Ναι, προφανώ ναι, είναι ένα παίχτη ε, biased. Προφανώ. Αλλά εμένα, εγώ προσωπικά κατα... τα καταλαβαίνω, ό,τι τα καταλαβαίνω, μου μιλάνε αυτά που λέει. Οπότε. Και τι μ... σου λέτε, Ναι ότι είναι καλά, καλό κανάλι αυτό. Γιατί από το Principles του Ray Dalio, έχω και το βιβλίο του, μου το έχει πάρει ο Χρήστο κάποια στιγμή και το είχα ξεχάσει και τώρα αποφάσισα να αρχίσω να το διαβάζω. Δεν ξέρω τώρα πόσο, πόσο αξίζει, αλλά είπε και αυτό αυτό το οποίο είπε και εσύ πιο νωρί, ότι πλέον το cash είναι πάλι sexy. Τα, τα μετρητά γιατί μιλούσε για το zero interest. Ναι, ο ίδιο έλεγε κάθε πριν λίγα χρόνια. Ναι. ναι, 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 αυτό δηλαδή το σχολείασε. <laughs> Απλά μέχρι οι άλλοι καταλάβουν ότι κάθε no trust anymore, ο άλλο είχε, είχε ήδη πουλήσει, είχε ήδη ξαναδεί, ήταν ειδικά έτσι. Οπότε κυρίω όλοι ό,τι financial news και narrative διαβάζουν διαβάσουν όλα μπροστά ναι. από το retail. Γιατί πάντα το retail μένει τελευταίο να κρατάει το κερί στην καταιγίδα. Δεν ξέρω αν έχετε στο YouTube, α πούμε, τελευταίο καιρό είδε κάποια βίντεο και τώρα είναι. Το τέλο του κόσμου, η κρίση που έρχεται, θα καταστραφούν όλα. Ναι. Μόνο θα τάση την ασφαλή. Πάμε από λίγο. την κρίση τώρα, ξέρω εγώ. η στιγμή που αγοράζε. Δηλαδή, <laughs> ναι. okay. Σχεδόν τα πάντα λειτουργούν όλα αυτά τα μηνύματα εναντίον, hey, active, ναι. εναντίον okay. σου. Reactive. Okay. Yeah, ναι. ναι. Εναντίον σου. Υπάρχει μια διαφορά φάση βασικά, μια καθυστέρηση εκεί πέρα η οποία. Φάντα, ναι. πάντα. πάντα. Ωραία. Ε, εγώ θα πω το, το report που έχετε για το funding ελληνικών ε, σχετιζόμενων εταιριών. Α, ναι. το, το σκοτώσαμε με τη, τη βαριά βιομηχανία των μελετών. να με τι αιτήσει που έτσι με yeah, διάφορου yeah, consultants yeah, και λοιπά. Yeah. Και θα βρεθούμε να κόψουμε την πίτα και να πούμε το report. Ε, το κάνουμε τώρα in real time, το που διαβάσουμε κάποιο νέο. Υπάρχει αυτό το data <τάφερ> που αυτό δεν έχει οίκο σε κλίμακα. Είναι μια, μια βάση δεδομένων με τι εταιρείε οι οποίε έχουν κάποια σχέση με Ελλάδα. <Είχεσαι> Ένα, ένα Μια αρχέ ναι, βασούλα. Ναι. Ναι, ναι. Με όλε τι εταιρείε οι οποίε έχουν κάποια σχέση με Ελλάδα. Τι λεφτά έχουν σχέση με Ελλάδα. Α, ναι ναι, 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 δείτε, ναι, ναι, Είναι ένα ελληνικό crunch base. Ναι, ναι, και τώρα Κάντε. βγαίνουν άνθρωποι από δημοσιογράφου απευθεία που βλέπουν τι έχει γίνει και ένα. γράφουν συνέχεια ένα νέο, α πούμε. <laughs> το επόμενο σημείο το δέσμε να λέμε να γράφουν τον κατάρθρο μόνα του. <laughs> εγώ έκανα πάντως πολύ κουτσομπολιό και, και, λίγο browsing και αυτά και είχε πολύ ενδιαφέρον το τέτοιο και πολλές θερίες μάλιστα και θα κάνω και feature request εδώ πέρα δημοσίω wow. ότι θα, θα, ήθελα να δω το γιατί μια εταιρεία θεωρείται ότι έχει relation με την Ελλάδα γιατί για κάποιους δεν μπορούσα να βρω το relation αυτό. Δηλαδή δεν είχε founder, α πούμε, ή, ή κάτι άλλο. Αλλά... Ναι, είναι κυρίω να είχε κάποιο στην Ελλάδα. Okay, okay. Αν ναι. okay. ναι. υπάρχουν πάλι τι εταιρείε στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι okay. έχει βάσει εδώ. Μια χαρά μου. Okay. Οπότε, απαντήθηκε η ερώτησή μου. Το, το φέραμε στο podcast για αυτόν τον λόγο σήμερα. Μακάρι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα χρονιά. Όχι, εγώ ευχαριστώ εδώ. Ε, θα τα βρούμε μετά για την πληρωμή. Ναι, ναι. ε, ναι. <laughs> κάπου τραπέζι, κάπου τραπέζι. Τέλεια. <laughs> <laughs> Χαρήκαμε πάρα πολύ. Δυστυχώ δεν είναι S54 20, είναι s 22 αυτό, αν δεν κάνω Σωστά. Αυτό. Σωστά. Αλλά εντάξει, θα, ζήσουμε με αυτό. Χάσαμε την ευκαιρία. Είχαμε μία ευκαιρία στην μικρή κουβέντα να το κάνουμε. Τελείωσε. Πραγματικά, μάτω Θεώ. Εκτός Εκτό τώρα να κάνουμε μηδέν επεισόδια στη σεζόν 42. Αλλά εντάξει. Τι είναι το Ναι, καλώ και μερικά versions. θα δούμε. Γεια Κούλ. Ευχαριστούμε πολύ πάνω. Και εγώ. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο.